Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Καλημέρα και όσοι σηκώθηκαν τώρα. Πάω 24 στο Λίμπερο 107,4. Απαρτία σήμερα. Σταύρος Κόλκας, Στέργιος Αντζηδιάδης και Αγάπη Γαβριλίδου. Γιατί γελάς, Αγάπη? Στέργιο, είσαι λίγο χαμηλά. Είμαι λίγο χαμηλά. Γιατί έτσι? Θα το διορθώσω στο διάλειμμα. Θα αλλάξω καρέκλα. Τη δική μου δεν την προλάβεις, αλλά. Θα την παίρνω στο σπίτι αυτή την καρέκλα. Είναι εδώ ο Σταύρος. Είναι εδώ ο Σταύρος, ναι, επιβεβαιώνω. Επιβεβαιώνεις, είναι στο ραδιομέγαρο. Ρυθμίζει τελευταίες λεπτομέρειες. Είναι κάπου στα γραφεία τώρα, χαμένος. Χαμένος, όχι, τον είδα κάπου. Οπότε στα επόμενα. Θεωρώ λεπτά... ότι έχει τηλεφωνικό meeting. Ναι. Με την ροπιτάκι. Θα έρθει και ο Σταύρος, παιδιά. Όλα καλά, είμαστε όλοι εδώ. Πέμπτη, πόσο έχουμε σήμερα? Πέντε, όχι έξι. Έξι, εσύ, αγάπη, ρωτάς. Σημερινή ημέρα τι ημερομηνία έχει, δηλαδή. Συγγνώμη, ρε, δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Την έχουμε σημαδέψει εδώ και τρεις μήνες. Και παίζει ο Πάκ με τον Άγιαξ, αυτό φτάνει. Την έχουμε σημαδέψει την 6η Αυγούστου εδώ και τρεις μήνες. Τόση αγωνία. Αγωνία, όχι, είναι υπομονησία. Να. Σου είπα, τρεις μήνες χωρίς Πάοκ είναι πολύ μεγάλο διάστημα. 50 φιλικά να δίνει ο Πάοκ σε αυτούς τους τρεις μήνες. Δεν έχει την παραμικρή σχέση με ένα επίσημο. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένα παιχνίδι Πάοκ Άγιαξ. Ναι, είχαμε καιρό και το περιμένουν όλοι, νομίζω, πώς και πώς. Δεν βλέπεις και τίποτα άλλο σήμερα στους δρόμους. Τι να δεις. Οι τουρίστες, οι παοξίδες που συζητούν για το παιχνίδι. Δεν έχει μείνει κανείς άλλος στην πόλη, έτσι κι αλλιώς. Εδώ γίνεται ένας χαμός, έρχεται ο κόσμος να πάρει τα εισιτήριά του. Μας φέρνουν και δώρα, Στέργιο. Ναι. Γιατί ο κόσμος εκτιμάει ότι του δώσαμε έτσι ένα εισιτήριο και δεν χρειάστηκε να μπει στην Ισουρές χθες το πρωί και να μην προλάβει κιόλας να πάρει εισιτήριο. Ή χθες το βράδυ. 9 στους 10 δεν πρόλαβαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Χθες το βράδυ ήταν η δεύτερη μικρή ευκαιρία, αλλά. Και εκεί να τα 200 εισιτήρια. Δύο sold out σε ένα μάτς κανείς. Εξηγήστε μου λίγο, παιδιά, κάτι. Τι κάνεις, ρε Σταύρο? Εξηγήστε μου λίγο κάτι. Τι δες, έλα. Πώς θα κάνω εκπομπή, ρε? Πού είναι το μικρόφωνο εδώ, το δικό σου? Έχετε πάρει τα άλλα. Σε κόψαμε, δεν το κατάλαβες. Όχι, λέει, ρε, εγώ φταίω. Έχω μικρόφωνο, λοιπόν. Τι ακούμε, δεν μπορώ. Τα τσακάλια μου είχαν δύο μικρόφωνα. Το δικιά μου πλευρά ήταν εντελώς άδεια, δεν τους φάνηκε παράξενο. Αυτό εδώ. Μιλάει ο άνθρωπος που έχει δύο γυαλιά στο κεφάλι του. Το έρωτα άφησε ευτυχώς τώρα στην άκρη. Είναι της μοιοπίας και του ηλίου. Τι να κάνω. Σε καμιά δεκαετία χρόνια θα έχεις τρία. Και τρία έξι. Μεγάλη μέρα! Μην ρίχνεις το επίπεδο και μην φωνάζεις, σιγά. Μεγάλη μέρα για τον παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Για τον παγκόσμιο. Το πιο εμπορικό παιχνίδι. Βασικά όλοι είμαστε με την ευχή να πάνε όλα καλά. Στο ταξίδι με τέσσερα τσάρτερ της ομάδας του Άρη. Αυτό είναι να έχεις τσάρτερ. Να έχεις τσάρτερ, φίλε. Αλλάζεις τσάρτερ για πλάκα. Ναι. Δεν τους έφτανε το ένα. Μπορεί να είναι διαφορετικά χρώματα. Σου λέει, ξεκινάμε με το άσπρο, συνεχίζουμε με το μπλε. Ναι. Προχωράμε με το κίτρινο, τελειώνουμε με το κόκκινο. Ελπίζουμε ο Χρήστος να φτάσει πριν τις 11 Σεπτέμβρη. Εντάξει. Ναι. Δεν έχει συμβεί ακόμα, νομίζω, στην ιστορία της UEFA, Σταύρο, να μην προλάβει ομάδα. Νομίζω τα χρονικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Δευτέρα δεν ξεκινήσανε. Όχι χθες. Όχι σήμερα. Περιμένω λίγο. Δευτέρα ήταν χθες, ξεκινάμε τα βασικά. Ωραία. Αυτό Σταύρο που όταν σε βλέπει χάνει λίγο τον έλεγχο, δεν ξέρω γιατί. Το ξέρω, δεν μπορεί χωρίς εμένα. Όχι, δεν μπορεί. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά στον αέρα, δεν είναι. Είμαι μονάδα μέτρησης. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Συμβαίνουν αυτά, φίλε. Συμβαίνουν. Αυτές οι νεαρές κοπέλες είναι πιο. Χάνουν τον έλεγχο. Να φύγω να πει. Όχι, μπορούμε να ηχογραφήσουμε το γέλιο σου. Να φύγω να πάω κανένα. Να το βάζουμε κασέτα. Να φύγω να πάω κανένα τεραπιτάκι. Ωραία, προσέξτε λίγο, παιδιά. Έλα. Είναι δύσκολο αυτό που συμβαίνει στα παιδιά. Α, συνεχίζει. Που φρόντισαν πρέπει να βγάλουν διαρροή ότι ο Άγιαξ προπονήθηκε στο Ρήσιο. Στις εγκαταστάσεις της Βέρειας που άλλαξαν χρώμα, δηλαδή. Με την περσινή ανακαίνιση που πήγε ο Μπίκας στη Βέρεια και βρήκε βίδες. Ούτε βίδες δεν βρήκε, τρύπες από βίδες είχε βρει. Υπερβολές. Ναι. Τέλος πάντων, καλή τύχη στον φιλέα Φογκ, φίλο μας Τζαλτίδη, που έσπευσε να γράψει. Τι είχε γράψει, κάτσε, το έχω. Τι είχε γράψει το post του, το έχω. Το έχω αποθηκευμένο, αυτά ξέρεις χρειάζονται. Αχρίαστα να είναι, αλλά χρειάζονται. Ούτε μια εβδομάδα. Περίμενε. Το έχω. Το έχω. Πού είσαι, ρε. Να είσαι. Έγραψε στο στάτους του, με το που τελείωσε το παιχνίδι στην Κύπρο, όπου πήγαν σε δύο δόσεις. Ναι. Και εκεί υπήρχε πρόγραμμα. Το τσάρτερ για Μόλτε, τι ώρα φεύγει, γράφει ο φίλος μας ο Χρήστος. Ωραία. Ελπίζουμε να φτάσει.
Έχουμε βιώσει και εμείς τέτοιες καταστάσεις. Δεν είναι δηλαδή. Δεν θα συμβεί πρώτη φορά. 2 Αυγούστου του 19, Σταύρο και αγάπη. Γιατί τα γραπτά μένουν. Ναι. Με τσάρτες στην Νορβηγία ο Άρης. Ναι. Μπλα μπλα μπλα, πέρασε ο Άρης αυτό την έλεγε σου. Μπλα μπλα, εκεί θα συναντήσει τη Μόλτε. Μπλα μπλα. Με την ΠΑΕ Άρης να προβαίνει σε κινήσεις προκειμένου να αποφύγουν την ταλαιπωρία οι παίκτες ενός επίπονου ταξιδιού στην Νορβηγία. Συγκεκριμένα, ο ισχυρός θάνατος του Άρη Θόδωρος Καρυπίδης έχει προβλέψει ήδη. Γιατί το διοικεί Σταύρο, εσύ τι προβλέπει. Ναι. Για να ταξιδέψει η ομάδα με τσάρτερ, καθώς το ταξίδι στην Νορβηγία με πτήσεις γραμμής είναι ιδιαίτερα επίπονο, αφού θα χρειαστούν πολλές αλλαγές αεροπλάνων. Εντάξει, μπορεί να υπολογίσει ο άνθρωπος ότι θα έχει τσάρτερ και δεν βρήκε τελικά. Αυτοί οι αλυταράδες τουρίστες που γυρνάνε στην Ευρώπη και κλείνουν τις πτήσεις. Άγκορες, οι αλήτες. 116.000 και μόνο, τι είναι. Αφού ο πρόεδρος έχει λεφτά. Φοράει ωραία κουστούμάκια τέτοια, με κοντό παντελονάκι από κάτω. Τέλος πάντων. Πάμε παραπέρα. Αυτά για την ομάδα του Άρης. Καλή τύχη στα παιδιά. Είμαστε με αγωνία για το αν θα φτάσουν ή όχι. Και άμα ξαναδώ θέμα πιτίνο στο SDN, θα κατέβω στα γραφεία κάτω και θα, γίνει, θα τα κάνω κάτω. Εντάξει, πουλάει πιτίνο. Δεν πουλάει. Εγώ εμένα δεν πουλάει. Θεωρώ ότι είναι ένας Αμερικάνος ηθοποιός. Όχι προπονητής μπάσκετ. Ας ενημερώσουμε. Αγάπη μου, στον αέρα είσαι. Για πες. Αχ. Τι, έγινε κάτι? Υπάρχει μια συνεννόηση, αλλά ζωντανή εκπομπή. Ναι, οκ, okay, φιλιά. Το βρήκαμε. Έχουμε και δεύτερο τηλέφωνο. Περιμένουμε, τι έχουμε να κάνουμε, σάματις. Είμαι στο ραδιόφωνο, στον αέρα, εκεί που είσαι ιδιοκτήτης. Α, να το κάνω στο καλύτερο. Σε αυτό, ναι. Αέρα είμαστε, εντάξει, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Από το καλό ραδιόφωνο σου είναι, ναι. Ό,τι θες κάνεις. Καλημέρα, είσαι αέρα, το μικρόφωνο σε έβαλα, ναι. Οδεύεις προς τα εκεί. Μόλις έχω νέα θα οδεύσεις συγκεκριμένα. Ναι. Θα οδεύσεις συγκεκριμένα μόλις έχω νέα. Θα οδεύσεις συγκεκριμένα. Άραξε εκεί, πιες ένα καφεδάκι, δουλειά έχεις άλλωστε. Ναι, εντάξει και σου στέλνω. Φιλάκια. Bye. Έχουμε τρίτη γραμμούλα. Πάμε στην άλλη γραμμούλα. Μας πήρε η γυναίκα μας την ώρα της εκπομπής και η ιδιοκτήτης του ραδιοφόρου. Εσύ πως δεν ξέρει ότι έχεις εκπομπή. Εντάξει, έχει συνηθίσει λίγο να μην. Να μην έχεις εκπομπή. Να μην έχω εκπομπή. Είναι αλήθεια. Ο ιδιοκτήτης του ραδιοφόρου. Μαριλής, πάρε το τηλέφωνο του Σταύρα, μα θέλει. Εσύ έχεις να πάρει, δεν ξέρω. Ζωντανές εκπομπές συμβαίνουν αυτά. Δύο φορές. Ναι. Λέγαμε λοιπόν για τα δικά μας. Κατάμε στη Τούμπα. Στεριό. Ορίστε. Πιάζω το λαό, θα. Ποπό λαό και θα λιώσει τον αντίπαλο. Καμίνι. Καμίνι. Καζάνι που βράζει. Καζάνι που βράζει, ναι. Τι άλλο. Φόβητρο. Δεν έχουμε αφήσει στο μεταξύ κλαρίνο για κλαρίνο με στην Τούμπα. Τώρα τα λέμε όλα. Αλλά σήμερα αλλάζει. Ξέρετε ότι μας κάνετε και μεγάλη ζημιά που βγήκε η Φόρτσα, γιατί ήταν ένα τίτλο που κολούσε πολλές φορές σε εφημερίδες Φόρτσα ΠΑΟΚ. Ναι. Μας το κόψατε αυτό. Α, ναι. Το λέω αναδρομικά. Ναι. Οι αλήτες αυτοί. Τέλος πάντων, είμαστε καλά. Καλά είμαστε. Όλοι το πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει η έκπληξη και θα είναι έκπληξη. Δεν θα έρθει ο Βιεννάκης. Αυτό σίγουρα δεν είναι έκπληξη. Ενώ χθες μοίραζαν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην πόλη ότι έρχεται ο Βιεννάκης να δει το ΠΑΟ Κάλιαξη κτλ. Μετά από τις αντιδράσεις προφανώς στα social media που δεν φάνηκε μία δάφνη έτσι να. Ένα κλαδί ελιάς να δίνεται στον Αυγενάκη. Ναι. Βγήκε μια διαρροή σήμερα. Κάτι το οποίο βέβαια εγώ θεωρώ ότι είναι στημένο. Διαρροή 2 μέρες πριν το παιχνίδι θα έρθει. 1 μέρα πριν το παιχνίδι θα έρθει. Διαρροή την ημέρα του παιχνιδιού. Κάτι έτυχε. Ο Αυγενάκης γενικά είναι μια προσωπικότητα η οποία δεν της έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Γιατί είναι άνθρωπος της Ντόρας και η Ντόρα είναι άνθρωπος του Μαρινάκη. Αυτή είναι η σύνδεση. Το μην παίζουμε με τα λόγια. Ήδη έχει παίξει καταλυτικό ρόλο η Νέα Δημοκρατία σε συνεργασία με τον Μαρινάκη για να έχουμε θέμα με το τηλεοπτικό. Και ο Αυγενάκης, ο οποίος προφανώς δεν θέλει να έρθει στην Τούμπα γιατί δεν αισθάνεται άνετα στο νέο του ρόλο, ενημέρωσε ότι δεν θα έρθει στην Τούμπα. Είναι μερικά πράγματα που τα περιμέναμε, είναι μερικά πράγματα που δεν μας ευνηδιάζουν. Να και αν έρθει, να και αν δεν έρθει. Είναι η τοποθέτηση της εκπομπής. Διαφωνείς? Όχι. Δεν παίρνεις καμία θέση σε θέματα κυβερνητικά, αγάπη, και με προβληματίζεις. Τοποθετήσου, δεν
Υπάρχει κάποιο εμπάρκο? Μίλα ελεύθερα, δεν είναι. Εσύ να μιλήσεις ελεύθερα, με ενδιαφέρει. Εγώ μιλάω ελεύθερα. Αν υπάρξει δράση, αγάπη, θα υπάρχει και αντίδραση. Ας το πούμε και έτσι. Ας το πούμε και έτσι. Για να υπάρχει μια ομαλότητα, συνεχίζουμε κανονικά το πρόγραμμά μας. Δεν καταλαβαίνω. Αγάπη, κάποιοι δώσαν αγώνα και τη ζωή τους για να υπάρχει ελευθερία στις πολιτικές πεπιθήσεις. Μα υπάρχει ελευθερία. Υπάρχει ελευθερία. Δεν θέλω να πάρω θέση. Υπάρχει ελευθερία, δεν θέλω να πάρω θέση. Άρα δεν θα σου πω κάτι αν διαφωνείς μαζί μου. Μια χαρά είναι. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο το μπούλινγκ που δέχεται η αγάπη Καβρίλη. Από άγνωστη κατεύθυνση. Από άγνωστη κατεύθυνση, ναι. Η γνωστή άγνωστη αυτή. Animals. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε σε μια πολύ μεγάλη μέρα για τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο, που έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία έχει καταγράψει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στην παγκόσμια ποδοσφαιρική ιστορία. Είναι μια ομάδα που ό,τι παίζεται αυτή τη στιγμή στο γήπεδο έχει βάλει το λιθαράκι για να παιχτεί. Έχει αλλάξει πράγματα πάρα πολύ σημαντικά. Η σημερινή μορφή του ποδοσφαίρου ουσιαστικά οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτήν. Με τη σύνδεση που έχει, τέλος πάντων, η εποχή Κρόιφ, η προσωπικότητα Κρόιφ, με την Ολλανδική σχολή, την σχολή της Μπαρτσελόνα, από εκεί και πέρα πολλά στοιχεία του παιχνιδιού των ομάδων του Γκουαρδιόλα, που είναι ο κορυφαίος προπονητής σύγχρονης ιστορίας του ποδοσφαίρου, έχουν βάσει τον Άγιαξ. Αυτά τα ξέρουμε, τα σεβόμαστε, δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε. Είναι η καλύτερη ποδοσφαιρική σχολή στον πλανήτη. Θα φύγει τον Πινελίκη όμως, αλλά έχει χάρη που γεννάς. Είναι πάρα πολύ μεγάλο κλαμπ, αλλά από εκεί και πέρα και ο ΠΑΟΚ είναι τεράστιο κλαμπ. Εντάξει, δεν έχει παίξει αταλυτικό ρόλο στην παγκόσμια ποδοσφαιρική ιστορία ο ΠΑΟΚ. Ακόμα. Ναι, έχει παίξει στην παγκόσμια οπαδική ιστορία. Δηλαδή βλέπουμε κάτι καθυστερημένο, σηκώνουν αεροπλανάκια. Ποιοι το κάνανε αυτό πρώτοι? Βλέπουμε κάποιους άλλους, κάνανε εφημεριδούλα. Ποιοι το κάνανε πρώτοι? Βλέπουμε κάποιους άλλους, κάνουν, ξέρω εγώ, χύψη πράγματα. Ποιοι το κάνανε πρώτοι? Έβλεπα ένα βίντεο ότι γυρνούσαν πλάτη ο παδί του Άγιαξ σε έναν αγώνα. Ναι. Κάπου το είδανε. Κάπου το είδανε. Ναι. Γιατί οι Ολλανδοί αυτό να το σκεφτούν δεν υπάρχει. Δύσκολα, όχι. Ναι, είναι ευθεία. Πρέπει να κοιτάς το γήπεδο. Κάπου το είδανε. Και κάποιοι άλλοι το κάνανε εσύ και είναι ένα κοίτα, εντυπωσιάστηκαν. Πού το είδε και εντυπωσιάστηκαν. Τέλος πάντων. Αυτή λοιπόν είναι η βάση του αγώνα, ενός αγώνα πάρα πολύ δύσκολου για τον ΠΑΟΚ. Όλα τα αποτελέσματα είναι πιθανά. Δεν χρειάζεται του Μπαρατσελάθη άμα φάμε γκολ. Ο Άγιαξ είναι. Θα σου βάλει γκολ. Κοίτα, του βάλεις περισσότερα. Δηλαδή, οποιαδήποτε νίκη επί αυτού του Άγιαξ είναι σημαντική. Πρέπει να ξέρουμε πρώτα απ' όλα ποια είναι τα αποτελέσματα του Άγιαξ εκτός έδρας. Είναι πάρα πολύ, πολύ καλό point, Σταύρο. Να το ξέρεις αυτό. Το σκεφτόμουν εχθές. Περίμενε. Λοιπόν. Τι έχει κάνει ο Άγιαξ. Να τα δούμε. Τα τελευταία παιχνίδια. Τα περσινά αποτελέσματα. Στρουμ Γκρατς, Άγιαξ 1-3. Ναι. Σταντάρ Λιέγης, Άγιαξ 2-2. Mm-hmm. Δυναμό Κιέβου, Άγιαξ 0-0. Και ξεκινάμε τώρα. Εδώ είναι τα καλοκαιρινά. Ναι. Μπαίνουμε στους ομίλους. Μπάγερ Άγιαξ 1-1. Ναι. Μπενφίκα Άγιαξ, αδιάφορο νομίζω ήταν. Όχι, χρειαζόταν χ. Αυτό 1-1. Δεν έχασε ούτε εκεί. ΑΕΚ Άγιαξ 0-2 με συνοπτικές διαδικασίες. Ρεάλ Μαδρίτης Άγιαξ 1-4. Γιουβέντους Άγιαξ 1-2. Τότεναμ Άγιαξ 0-1. Δηλαδή έχει δύο ισοπαλίες διαδικαστικές το καλοκαίρι, δύο βολικές ισοπαλίες σε Μπενφίκα και Μπάγερν. Εντάξει. Και τέσσερις νίκες με Άγιαξ, Ρεάλ Μαδρίτης, με ΑΕΚ, Ρεάλ Μαδρίτης, Γιουβέντους και Τότεναμ. Έχει να χάσει, Σταύρο και αγάπη, ο Άγιαξ στο Champions League εκτός έδρας. Ναι. Από τις 24 Αυγούστου του 2016. Έχουμε 19 αυτή τη στιγμή. Όπου η τεράστια ομάδα, η πρώην ομάδα του Ιβάν Σαββίδη, Ροστόφ, τον ξεπάτωσε με 4-1. Δεν ήταν λέξη αυτή στον αέρα, να πιστεύω. Πρέπει να το ομολογήσουμε. Το συνέτριψε. Αυτό. Το συνέτριψε. Έτσι, μπράβο. Παρασύρθηκα την πολύ μεγάλη νίκη τη Ροστόφ. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή, τρία χρόνια πριν. Ναι. Με Νομπόα. Νομίζω με Νομπόα, ναι.
Ναι. Το τρίτο. Έβαλε και γκολ νομίζω. Το 60, στο 60. Το 3-0. Ναι, στο 60 το 3-0. Ναι. Καλά θυμάμαι. Ποιοι παίζανε από τότε? Από τον Άγιαξ. Ναι. Ο Φέλτμαν. Ναι. Ο οποίος έπαιζε στόπερ τότε, δεν θυμάμαι καλά. Ο Σεν έπαιζε. Ναι. Που έφυγε, πήγε. Έφυγε. Ο Ντόλμπεργκ. Ναι, που τον έχουν πάγκο. Αυτοί. Αυτοί. Δηλαδή η ενδεκάδα ήταν ο Σίλεσεν, ο Βιερ Βέγγερ, ο Φέλτμαν, ο Τέτε, ο Γκουντέλη. Είπε τον δεύτερο. Βιερ Βέγγερ. Είναι λέει. Έλα ρε Σταύρο τώρα, έλα ρε. Θα σηκωθεί το γραφείο τώρα. Μιλά και εσύ. Γκουντέλη, ο Κλάσεν, ο Μπαζούρ, νομίζω. Ο Μπαζούρ. Τραωρέ, Γιουνές και Ελ Χατζή. Ο Σανάτα, ωραία, ή ο άλλο. Ο Βίτα Τραωρέ. Ο Μπετράν Ισιδόρ Τραωρέ. Ο Ισίδωρο. Ναι. Θα λέει κάποιο. Θείο μου. Ωχ, πού είσαι ένα γολάκι μου. Το γέλιο χθες ήταν παρένθεση. Είμαι με δύο ηθοποιούς φίλους στον δρόμο και έχουμε σκυλί μαζί μας και είναι ένα άλλο σκυλί, τον βλέπει και ξεφεύγει, ωραία, από το αφεντικό του. Mm-hmm. Και αρχίζει το σκυλί γρήγορα, δεν το πήγαινε μάλλον γρήγορα, δεν το άφηνε και βρίσκει ευκαιρία το σκυλί και τρέχει. Ναι. Και θέλει να παίξει με το άλλο. Τα σκυλιά μεγέθους, μικρά, μεγάλα. Το δικό μας είναι Στόχ. Ναι. Και το άλλο είναι City. Ναι. Η απόσταση. Ναι. Πολύ δύσκολο. Εντάξει. Ο κύριος που χάνει το. Τον Εσίτη. Που χάνει τον Εσίτη. Τον φωνάζει Σωτήρη. Σωτήρη. Και ρωτάω εγώ τώρα. Γιορτάζει. Πότε γιορτάζει, δεν ήξερα. Πότε γιορτάζει. Με κοιτάει, ξέρω εγώ πότε γιορτάζει και σηκώνομαι σήμερα και μου λέει: μάνα μου, το Σωτήριο είναι σήμερα. Κοίτα, δεν είπαμε χρόνια πολλά το σκυλάκι. Άσχετο με ό,τι συζητάμε. Συμβαίνουν αυτά. Χρόνια πολλά στο Σωτήρη Μπαλάφα. Στο Σωτήρη Μπαλάφα, την κορυφαία μορφή. Όχι, ήταν η σύμπτωση. Είχε περάσει 12. Κάτι τρει έγινε αυτό. Τέλο πάντων. Το Σωτήρη Νικολαίδη. Ο Σωτήρης Μπαλάφας βασικά. Ο Σωτήρης Νίνης. Ρε Μοσχοβίτη, σου στείλε ένα πρόμο να βάλεις και δεν έβαλες τα link. Πρέπει να το μοιραστούμε με όλο τον κόσμο. Η αμεσότητρο διφόρη να πια κάψε. Μα δεν γίνεται. Είμαστε μία οικογένεια, μία παρέα. Αυτό είναι, μοιραζόμαστε όλα. Τι έχει πάει ο Μοσχοβίτης και τελευταία, δεν είναι το κεφαλός του. Έχουμε κανένα θέμα. Τον έχει επηρεάσει η κατάσταση στο μπάσκετ, μάλλον. Εγώ λέω ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μπροστά σου δεν βλέπεις. Είπα άνθρωπος ότι τα γυαλιά έχουν φτάσει στο στόμα. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα να επιστρέψουμε. Νωρίς να πούμε. Άρα Σταύρο, έχουμε καλεσμένο μετά. Να χάσει ο Άγιαξ 3 χρόνια εκτός έδρας πλάκα-πλάκα. Ναι, δεν είναι εύκολο λοιπόν. Δηλαδή και ένα να έρθουμε σήμερα. Δεν τελειώνει κάτι. Ένα γκολ θα του βάλουμε εκεί. Ναι. Εντάξει. 2-2. Εντάξει, σφίγγει λίγο, πας για νίκη μετά. Εκτός αν πιστεύεις ότι μπορεί να κερδίσεις 2-3 μέσα στο Άμστερνταμ Αρίνα. 2-2 και πέναλτι. Πέντε είπε, πιστεύεις θα πάμε στα πέναλτι και περάσουμε. Όχι, με τίποτα. Με τη μία στο εκατομμύριο. Θα πεθάνουμε εκεί πέρα. Άσε, ναι, που θα παίρνει φορά. Θα μου πεις, περάσαμε εκείνο στο Χαριλάο που πήγαινε ο Δάλλας με κατεβασμένες τις κάλτσες, ο Μάρκος Αντώνιο. Ο Μπαλάβας. Τι μαδάρα ήταν εκείνος. Ο Μπαλάβας, ο οποίος μου είχε πει μετά το παιχνίδι, ούτε έβλεπα την μπάλα μου, λέει. Φαινόταν, βασικά. Ναι. Τι ομάδα ήταν εκείνη. Όχι, να πω λοιπόν στον κορυφαίο Αρτινό χαφ της ιστορίας της Σάλτας. Ο οποίος πού βρίσκεται τώρα. Εδώ. Πού να πάει. Δεν ξέρω, ρωτάω. Δεν μπορεί χωρίς πάω, πάω ξέκι. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν. Θα αναλύσουμε σε λίγο εντεκάδες. Θα αναλύσουμε δεδομένα. Ο φίλος πότε θα βγει. Μετά το διάλειμμα. Σούμερα μιλάς. Ναι. Ωραία. Θα ήθελα να πεις εσύ το όνομά του όμως μετά. Για πες μου. Είναι αυτό εδώ το πολύ εύκολο. Πάνω πάνω. Έχω μια δουλειά. Έχω μια δουλειά να κάνω. Εντάξει. Θα επιστρέψεις μετά τη μία να φανταστώ. Ωραία, πολύ ωραία. Θα είναι μαζί μας ο Σταύρος. Θα έχουμε μια ωραία κουβέντα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια συνέντευξη που νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟΚ 24. 3η 6 Αυγούστου ήρθε επιτέλους η μέρα που θα δούμε και πάλι ΠΑΟΚ. Δύο μήνες. Τι δύο, τρεις μήνες σχεδόν μετά το τελευταίο επίσημο μάτς του Δικεφάλου, το τελικό με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Θυμηθήκαμε χθες, αγάπη, αρκετά ωραία πράγματα στην ταινία του ΠΑΟΚ. Ναι. Πολλές ωραίες στιγμές, πραγματικά. Ωραίες στιγμές στα αποδυτήρια,
Τα άλλα τα ξέραμε, αλλά ήταν καλό που τα θυμηθήκαμε, ορισμένα καλά γκολ και καταστάσεις. Και τα καλά και τα δυσάρεστα. Τραυματισμοί του Βέρμπλεν, του Μαωρίσιο, του Βιερίνια. Σημαντικό ρόλο ο Λουτσέσκου στην. Ανησύχησε στην αρχή. Στην αρχή λέω. Ένα πλάνο στην πλάτη. Βλέπω ένα πλάνο. Τελικά μπήκε. Είδες πόσο υπεράνω είμαστε. Είδες. Εμείς ρε φίλε δεν μειώνουμε. Ναι, άλλες ομάδες ούτε πλάνο δεν θα είχαν. Να ξέρεις. Σλώς το πρώτο πεντάλεπτο ανησύχησα. Αλλά μετά εντάξει. Όχι παιδί, τον είχε κανονικά. Μια χαρά τον είδαμε, τον έδειχαν σε πολλά πλάνα. Ακούσαμε και τι είπε ομιλίες του διάφορα. Όλα καλά. Θα πάμε να μιλήσουμε σιγά σιγά με τον συνάδελφο τον Ολλανδό. Τον, επιμένετε να σας πω, Φρικ Γιάνσεν. Σε εφημερίδα δουλεύει, παιδιά δεν αναλαμβάνω από το όνομα, σας το λέω. Είναι πολύ δύσκολο. Συνάδελφος Ολλανδός, λοιπόν θα τον καλέσουμε τώρα να μας πει λίγο κάποια πράγματα για το αυριανό το παιχνίδι. Το αυριανό το παιχνίδι, δηλαδή. Το σημερινό το παιχνίδι. Δεν είσαι καλά, αγάπη. Και πώς το. Έχω παιδεύσει τις μέρες, εσύ. Δηλαδή δεν ξέρω. Σε αποζητώνει η παρουσία του Σταύρου, μάλλον. Όχι, δεν είναι αυτό. Αντί πολύ χαρά που τον ξαναείδες. Δεν είναι αυτό. Απλά κοιμήθηκα λίγο στο αργείο, θα σας ενημερώσω. Εντάξει. Και υπάρχει ένα θέμα. Θα μιλήσουμε τώρα με τον Φρικ σε δευτερόλεπτα. Να μας πει λίγο για το σημερινό το παιχνίδι. Πώς το διαβάζουν οι Ολλανδοί. Τι περιμένουμε από πλευράς δοκιμών του Ολλανδού προπονητή και πώς το περιμένουν γενικότερα και όλα αυτά. Νομίζω ότι και οι Ολλανδοί έχουν κάνει έτσι μια ανάλυση του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν διάφορες δοκιμές όσον αφορά στην ενδεκάδα και θα μας τα πει νομίζω όλα σε δευτερόλεπτα. Τον έχουμε μαζί έχουμε μας. Τον καλεσμένο μας, να δούμε αν μπορούμε να βρούμε και τον Νίκο. Έλα, πάμε να μιλήσουμε εμείς μαζί του. Λοιπόν, good morning, Freak. How are you? Good. I'm fine, thanks. Where are you now? In the city? I'm now in the city, yeah. Okay. First of all, how would you describe this game tonight at Tumba? How do you believe that Ajax would be tonight? It's a very, very important game for Ajax, even for PAO. But in Holland, there are not trust they could beat PAO easily because PAO is a Greek champion and the trainer of Ajax, Erik ten Hag, he watched all the games in the last month of PAO and he said that it's a very, very strong, strong team. So it's a hard. It's a hard game for Ajax to beat PAOK. Mm-hmm. Λοιπόν, μας λέει ότι είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι και για το PAOK και για τον Ajax. Ξέρουν στον Ajax ότι δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι και γενικότερα τα παιχνίδια με τον PAOK. Μιλάμε άλλωστε για τον πρωταθλητή Ελλάδος που πέρσι δεν έχασε ούτε ένα παιχνίδι. Το ξέρει αυτό και ο προπονητής του Ajax, οπότε περιμένουν στον Ajax δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Freak, after the draw, which was the thoughts of the people of Ajax for PAOK? They're very disappointing in Holland because Ten Hag, the coach, also said from all the opponents, PAOK is the strongest team after the draw. So, last season was a dream for Ajax, a dream for the Dutch football, the semi-final and all the the win against Real Madrid and Juventus, it was great. But this season is a new season, and in the first matches, they hope they could play against some small teams or so from some small countries and not Greek, because all the Greek teams, AEK Athene, Panathinaikos, Olympiakos, PAOK, they are very strong and a very tough game for Dutch teams and also for Ajax. Mm-hmm. Λοιπόν, μας είπε ότι υπήρχε μια απογοήτευση όταν έγινε η κλήρωση. Αυτή ήταν η ερώτηση. Ποια ήταν τα συναισθήματα στον Ajax μετά την κλήρωση. Πέρσι ο Ajax έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Champions League. Πολύ μεγάλη υπόθεση και για τον Ajax και για το Ολλανδικό ποδόσφαιρο. Θέλει ο Ajax να επαναλάβει την ίδια πορεία. Είναι νέα σεζόν. Ήλπιζαν μάλλον ότι στην κλήρωση θα συναντούσε ο Ajax μια μικρότερη ομάδα από μια μικρότερη χώρα, όχι κάποια ομάδα από την Ελλάδα, που παραδοσιακά είναι πολύ δυνατές. Μας ανέφερε τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ.
Οπότε δεν είναι και δεν ήταν η καλύτερη δυνατή κλήρωση για τον Ajax. It will be a disaster for Ajax if PAOK manages to win in the two games. To qualify PAOK. Yes. Yes, it will be a disaster because the last season it was a team, but it was also for the fans and for the club was a new chapter in the history. Okay, Ajax maybe they will play every year in the group stage of the Champions League or maybe in the quarterfinal or more. So if PAOK beats Ajax, then it will be a disaster for Ajax, but also for Holland because the number two PSV they lost last week against Basel. So yes. Yeah, if PAOK will winning, then there are no Dutch teams in the Champions League. Yes. Το ρωτήσαμε αν θα είναι καταστροφή το ενδεχόμενο ο ΠΑΟΚ να αποκλείσει τον Άγιαξ. Συμφώνησε απόλυτα, είπε ναι, θα είναι καταστροφή. Ο Άγιαξ άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του πέρσι με την παρουσία στα ημιτελικά του Champions League. Γενικότερα τα τελευταία χρόνια συμμετέχει είτε στους ομίλους, είτε φτάνει μέχρι τα προημιτελικά και πέρσι μέχρι τα προημιτελικά. Θα είναι και καταστροφή, μας είπε, και για το Ολλανδικό ποδόσφαιρο, καθώς η PSV αποκλείστηκε από τη Βασιλεία την περασμένη εβδομάδα. Έτσι, πέρα ότι θα είναι καταστροφή για τον Άγιαξ, θα είναι καταστροφή για το Ολλανδικό ποδόσφαιρο που δεν θα έχει καμία ομάδα στους ομίλους του Champions League. Frick, De Ligt and De Jong left from the team this summer. Also, Van de Beek is close to Real now. How would all this affect the team, in your opinion? Yes, it's a big effect because Frank De Jong, Matthijs De Ligt, they were the two strongest players last season, and Donny Van de Beek also with his dynamic style and also with his goals. But yesterday, Ten Hag, the coach, said, "Okay, Van de Beek, maybe he will go to Real Madrid, but the next two games against PAOK, he will play for Ajax." So that's very important for Ajax, but the loss of Frenkie de Jong and Matthijs De Ligt, and also Lasse Schöne, he went yesterday to Italy to playing for Genoa, is also a loss. So it will be another style of playing. Ajax have to improve himself. And last Saturday in the competition against Vitesse, it was not very good. So yeah, it will be take a lot of time when they will reach the level of last season. And yeah, it's a question if it be tonight a good game for Ajax. I think that it's a completely different team, right? Yeah, it's completely different thing. Yeah, completely different. I think tonight there are seven players of last season, but the main key is left. Yeah, the main key players, and they're playing in the center of the team. So it's a different style they have to improve. Λοιπόν, η ερώτηση έχει να κάνει με την αποχώρηση των De Ligt και De Jong και τη διαφαινόμενη πώληση του Van de Beek στη Real Madrid. Μας απάντησε ο Ολλανδός συνάδελφος ότι όντως ήταν δύο βασικά κλειδιά του Άγιαξ, και ο De Ligt και ο De Jong. Υπάρχει και η παραχώρηση του Σενέ στην Τζένοα. Θα πρέπει ο Άγιαξ να βελτιωθεί, να βελτιώσει το παιχνίδι του και γρήγορα, μάλιστα, γιατί είδαμε κόντρα και στη Φίτες ότι δεν ήταν πολύ καλός. Θα χρειαστεί βέβαια χρόνος για να φτάσει στο επίπεδο που ήταν πέρσι, ειδικά στο δεύτερο μισό της σεζόν. Άρα είναι ένα ερωτηματικό το πώς θα παρουσιαστεί ο Άγιαξ σήμερα στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και μας είπε ότι είναι μια διαφορετική ομάδα. Μπορεί πολλοί παίκτες να έχουν μείνει από την περσινή ομάδα, αλλά σίγουρα αποχώρησαν παίκτες κλειδιά και θα πρέπει και ο προπονητής να προσαρμόσει τα πλάνα του με τους παίκτες που έχει, αλλά γενικότερα θα είναι μια διαφορετική ομάδα φέτος ο Άγιαξ. Frick, what about the lineup? Do you know what are the thoughts of the coach for the tonight's match? Yes, there will be three options. It's the option with Dusan Tadic as a striker and Kasper Dolberg on the bench. And that's the option assisted by Ajax last season play a lot of good games in the Champions League. So I think Dusan Tadic will be as a new striker tonight, and David Neres, the Brazilian player, will be back in the squad, and he will play on the left side and Hakim Ziyech on the right. So that's the offensive style. And the defensive, it's a question if Joao Veldman will play wide defender or Nusaïm Mazraoui. And that's 50-50 at this moment. Μας είπε ότι ένα σενάριο είναι να παίξει ο Τάντιτς
στην κορυφή της επίθεσης, αν κατάλαβα καλά. Και ο Νέρες. Και σε πολλά παιχνίδια πέρσι. Και όπως πολλά παιχνίδια που ήταν και καλός, ειδικά στο Champions League, και να παίξει ο Νέρες στα αριστερά. Αλλά νομίζω ότι δεν θα έχει ο Άγιαξ και πολλές αλλαγές σε σχέση με το μάτς με τη φύτεση. Και είναι να παίξει και ο Μαζράουι, από ό,τι μας έλεγαν χθες. Do you know how many fans from Ajax will be tonight at Tumba? I heard there will be 300 fans tonight at Tumba. So it's not a much, but it's a start. Two or 300 fans are now in Thessaloniki. Mm-hmm. Why so few? 300. We expected that. Why so few? We expected that the Ajax fans will be more in Tumba tonight. Yeah, there'll be more. Yeah. It's also for me a question. I think maybe. It's a holiday in Holland. Mm-hmm. Maybe I think maybe the prices of the flight to Thessaloniki from Amsterdam. So it's also for me a surprise. Mm-hmm. Okay. Η ερώτηση έχει να κάνει με το πόσοι φίλοι του Άγιαξ είναι σήμερα στο γήπεδο. Μας είπε ο συνάδελφος ότι περιμένει περίπου 300, αρκετοί είναι ήδη στην πόλη. Και οι Ολλανδοί περίμεναν περισσότερους, αλλά ίσως είναι, όπως μας λέει, ίσως επηρεάζει το γεγονός ότι είμαστε σε περίοδο διακοπών και για τους Ολλανδούς, όπως για τους Έλληνες. Freak, Ajax faced PAOK two times again, and this is the third. Yes. How different is PAOK now? I think for Ajax it's different. I think PAOK will be stronger than the last two matches. Mm-hmm. PAOK and Ajax is also stronger. Ajax they're not the same team as in 2016 and 2010. So I think both teams are stronger, different. Are improved. So it will be, I think, a hard match for both teams. Η ερώτηση είναι πόσο διαφορετικός είναι ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τις δύο προηγούμενες φορές που αντιμετώπισε τον Άγιαξ. Και μας απαντάει ο συνάδελφος ότι θα είναι πιο δυνατός σε σχέση με τις δύο προηγούμενες φορές. Δυνατός όμως είναι και ο Άγιαξ. Γενικότερα οι δύο ομάδες είναι δυνατές. Can you make a prediction about the match? Do you have any thoughts? It's a difficult question. Eh? Excuse me for you and for all the Greek fans, but I think I will beat PAOK with 1-2. 1-2. 1-2. Difficult. I'm sorry. Okay. Thank you very much. We will see you tonight again. Have a nice day. You're welcome. Good. In Thessaloniki. Good day. Nice day. Thank you very much. Λοιπόν... Τελευταία ερώτηση με μια πρόβλεψη από τον συνάδελφο για το σημερινό μάτς. Είπε, πολύ καλή. Θα σας συναχωρήσω, είπε. Αλλά νομίζω ότι ο Άγιαξ θα κερδίσει με σκορ 2-1. Δεν το θέλουμε αυτό. Αλλά okay, ήταν η δική του πρόβλεψη. Ήταν ο Φρικ Γιάνσεν, ο Ολλανδός δημοσιογράφος που έχει ακολουθήσει την αποστολή του Άγιαξ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνεις πάνω κάτω, νομίζω ότι. Όχι απλά τον υπολογίζουν τον ΠΑΟΚ, τον περιμένουν και πολύ πιο δυνατό. Δηλαδή το καταλάβαμε και χθες στη συνέντευξη τύπου, ας πούμε, που όλοι ήταν απόλυτα σοβαροί, συγκεντρωμένοι στο στόχο, λίγα πράγματα στην προπόνηση, η οποία ήταν ολόκληρη ανοιχτή. Mm-hmm. Δεν ήταν το κλασικό 10-15 λεπτό, μας άφησαν σε όλη τη διάρκεια. Δεν υπήρχαν αυτά τα γέλια, η χαλαρότητα, τίποτα. Ήταν όπως τους περιμέναμε, σοβαροί, απόλυτα συγκεντρωμένοι, πολύ προσοχή στον προπονητή. Φαντεσάρ εκεί. Εγώ καταλαβαίνω το εξής, μιλώντας με τον συνάδελφο, ότι. Υπάρχει ανησυχία στον Άγιαξ. Ναι. Δηλαδή, αυτά που έχει να χάσει ο Άγιαξ σήμερα και στις 13 Αυγούστου, εντάξει, είναι πολλά περισσότερα από αυτά που έχει να χάσει ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και όταν την προηγούμενη χρονιά φτάνεις μέχρι τα ημιτελικά του Champions League και δεν δίνεις το παρόν στον τελικό, γιατί στο 95 και 56 έρχεται ο Λούκας και πετυχαίνει ένα γκολ πραγματικά ανέλπιστο εκείνη τη στιγμή. Μια γιώμα κατέβασε την μπάλα και απέκλεισε τον Άγιαξ στο 96. Το να αποκλειστείς από τον τρίτο προκριματικό γύρο, ναι, όταν είσαι, ξαναλέω, ο Άγιαξ και όχι Λούτο Γκόρετς ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα μικρότερου ελληνικούς, αυτό σου προσθέτει άγχος. Συν του ότι καταλαβαίνουν και οι Ολλανδοί, γιατί προφανώς έχουν κάνει και αυτό το σκάουτινγκ και έχουν μεταφέρει εντυπώσεις στους δημοσιογράφους του Άγιαξ ή καταλαβαίνουν και οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι του Άγιαξ ότι έχουν να αντιμετωπίσουν τη δυσκολότερη ομάδα που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν από αυτές που είχαν απέναντι. Όταν έγινε η κλήρωση. Και μόνο που ακούσω ότι είπε ότι η αντίδραση ήταν απογοήτευση. Ναι, είπε τη λέξη απογοήτευση. Ναι, καταλαβαίνεις. Ήταν απογοητευτικό θέμα. Το ότι ο ΠΑΟΚ
ότι ο Άγιαξ κληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ. Και ξέρεις τι, στεκόμαστε όλοι στο De Ligt και τον De Jong, που okay, λες ότι είναι δύο παίκτες, αλλά το λένε και οι ίδιοι, ότι μπορεί να έχουν μείνει αρκετοί από πέρυσι, αλλά αυτοί οι δύο ουσιαστικά ήταν ο κινητήρας μοχλός όλης της ομάδας. Δηλαδή είναι πολύ σημαντική η απώλειά τους και δεν είναι τυχαίο ότι και ο προπονητής στάθηκε σε αυτό και όλοι οι δημοσιογράφοι και χθες μιλώντας και στην Τούμπα μαζί τους στέκονται σε αυτό και γενικότερα στην Ολλανδία και κόσμος και όπως τα βλέπουμε εδώ και αρκετό καιρό από τη μέρα της κλήρωσης στέκονται στους δύο αυτούς παίκτες που έχουν φύγει. Κοίταξε, νομίζω ότι οι παίκτες κλειδιά πέρσι του Άγιαξ ήταν σίγουρα ο De Ligt στην άμυνα, που παρότι 19 χρονών ήταν ο ηγέτης του Άγιαξ, πραγματικά απίστευτο για ένα 19 χρονο παιδί. Στη μεσαία γραμμή δέσποζαν και ο De Jong και ο Van de Beek. Και υπήρχε ειδικά στο Champions League και ο Τάντιτς. Εντάξει, και σίγουρα ο Νέρες που εντάξει, έκανε εκπληκτική χρονιά. Οπότε αν από τους 5 παίκτες έχεις χάσει τους 2 και ειδικά τον De Ligt που ξαναλέω ήταν σημείο αναφοράς. Δηλαδή χάνεις τον ένα στόπερ, χάνεις τον ένα από τους 2 χαφ. Ο ένας είναι με το 1,5 πόδι εκτός. Ο ένας είναι με το 1,5 πόδι εκτός. Ο Νέρες έχει ελάχιστες προπονήσεις, είναι ανέτοιμος. Καταλαβαίνει κανείς ότι έχουν δίκιο οι Ολλανδοί να ανησυχούν. Από την άλλη, βέβαια, εγώ θα το ξαναπώ, δεν σημαίνει ότι το έργο του ΠΑΟ γίνεται πιο εύκολο. Δεν θα βάλω στην καρδιά και να πω ότι με De Ligt και De Jong ο ΠΑΟ θα είχε 10-15% και τώρα έχει 20%. Αλλά όταν ο Άγιαξ έχει παίκτες όπως ο Τάντιτς, ο Νέρες, ο Ντόλμπερκ, ο Φαν ντε Μπεκ, ο Φέλτμαν, ο Μαζράου, γενικότερα μια ομάδα που μπορεί να σε τιμωρήσει. Εάν υπάρξει ένα δίλεπτο που δεν θα έχει την απαραίτητη συγκέντρωση, ή αν υπάρξει ένα λάθος στην άμυνα ή οτιδήποτε άλλο, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάει στα κόκκινα για 180 λεπτά. Αρχίζει γνωμένης από σήμερα, όπου θα έχουμε το πρώτο ημίχρονο της σπουδαίας αναμέτρησης. Σίγουρα βέβαια μπορείς να αισθάνεσαι καλύτερα όταν απέναντί σου δεν θα έχεις τον De Ligt και τον De Jong. Ναι, εντάξει. Αλλά δεν εφησυχάζει σε κανένα σημείο. Πραγματικά είναι αυτό που έλεγε ο Σταύρος, ότι είσαι 90 λεπτά σήμερα και άλλα 90 στο δεύτερο παιχνίδι. Απόλυτα συγκεντρωμένος. Εντάξει, θα τα δούμε στο χορτάρι. Αλλά πραγματικά αυτό θα φανεί απόψε. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι προετοιμασμένος. Όσο μπορεί να είναι προετοιμασμένος. Δεν μπορείς να προσχεδιάσεις κανένα παιχνίδι στο ποδόσφαιρο. Πόσο μάλλον όταν έχεις απέναντί σου ομάδα με τέτοιους αυτοματισμούς, τέτοια ποιότητα, τέτοια εμπειρία. Προφανώς έχει γίνει αρκετή δουλειά. Αυτό που έπρεπε να κάνει ο ΠΑΟΚ νομίζω το έχει κάνει. Και το σκάουτινγκ και το πώς είναι προετοιμασμένοι οι παίκτες και ο προπονητής. Αλλά ξαναλέω. Και ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ ποιότητα. Αλλά και ο Άγιαξ έχει τεράστια ποιότητα και δεν μπορείς να προβλέψεις πώς μια ενέργεια ενός παίκτη του μπορεί να αλλάξει το ρου του παιχνιδιού. Ξαναλέω, αυτό ισχύει και για τον ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω εντάξει, λίγο μεγαλύτερη ποιότητα οι παίκτες του Άγιαξ έχουν, Σταύρο, θεωρώ. Έχουν μεγαλύτερη συνδυαστική ικανότητα. Παίζουν σε πολύ κλειστούς χώρους, παίζουν σε... Βασικά είναι κάτω που θα παίξουν τι είναι. Ο Νάνα κάτω από το Καμερουνέζο θεματοφύλακας, μια ελπίδα υπάρχει. Ωραία. Ο Φέλτμαν πρέπει να είναι στα δεξιά, ο Ταλιαφίκος στα αριστερά. Ο Σούλς με τον... με ποιον είναι δίπλα. Ο του Μαρτίνες. Δεν νομίζω να παίξει ο Μαρτίνες. Να παίξουμε εσούς Μαρτίνες στην Τούμπα. Ναι. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Τι να κάνει, να βάλει δίνουν. Τον. Δεν υπάρχει περίπτωση ψέματα. Είναι ανέτοιμος. Αυτό δίνουν. Δεν ξέρουμε. Μαζράουι θα παίξει. Μαζράουι θα παίξει αμυντικό χαφ μαζί με τον Μπλίντ. Αντί του Μάριν που δεν πήγε καλά στο παιχνίδι που έπαιξε. Δεξιά Ζίγεκ. Δεξιά ο Ζίγεκ αριστερά. Αριστερά Νέρες. Νέρες. Κορυφή. Ναι, και ο Φαν ντε Μπεκ πίσω του έφαγε έναν. Δεν θα παίξουν με 10. Ναι, δεκάρι. Μακάρι να παίζανε με 10. Τέλος πάντων, δεν είναι δεκάρι ακριβώς. Σε κονστράκι. Ναι. Είναι όπως ο Πέλκας, απλά κοστίζει καμιά 60 εκατομμύρια παραπάνω. Ίδια δουλειά κάνουν, απλά μάλλον την κάνει λίγο πιο ποιοτικά. Εμείς ποντάρουμε στα γνωστά. Δεν πρέπει να παρασυρθούμε ποτέ απ' όλα. Οργανωμένη άμυνα πίσω από την μπάλα και προσοχή πολύ. Ας μην είμαστε και πολύ πίσω. Δηλαδή, μην είσαι κολλημένος στην περιοχή σου. Ναι. Εντάξει. Και αυτό που θα ψάξουμε εμείς είναι τις επιθετικές μεταβάσεις. Το δείξαμε στο Λιπρέ το πρόβλημα του Άγιαξ χθες. Πάρα πολύ πετυχημένα. Οι αμυντικές του μεταβάσεις δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Εμείς έχουμε μια τετράδα παικτών που είναι πολύ κομβική. Δηλαδή είναι ο Καντουρί που θα βγάλει τη γρήγορη πρώτη πάσα. Είναι ο Πέλκας με τη γρήγορη περιστροφή. Ζαμπά που έχει τον Ταλιαφίκο στο ένα σμέναν και ο Ακπομ. Αυτή η τετράδα, αν μπει και ο Μπίσες Βαλίνε σε καλή μέρα, είναι σημαντικό. Ο ΠΑΟΚ θα φροντίσει να πετύχει τα γκολ που χρειάζεται για να αυξήσει τις πιθανότητες του σε σχέση με αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν είναι εύκολο, το ξέρουμε. Δεν είναι και κάτι όρθωτο βέβαια.
όλοι ξεχνάνε την 11η του Άγιαξ την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, το 10. Ναι. Ναι. Εκεί όλοι οι παίκτες παίζουν κάπου ακόμα. Ήταν top. Διεθνείς όλοι σχεδόν. Ο Σουάρες είναι μέσα στους 3 καλύτερους φόρ του πλανήτη. Ο Αλντερβάιλερ είναι μέσα στους 5 καλύτερους στόπερ του πλανήτη. Γενικά η ομάδα εκείνη ήταν. Ο Βαντερβίλ έκανε τεράστια μεταγραφή στην Παρίσι Ζερμέν. Ναι, σωστά. Πώς το λένε, ο Βερτόκεν και αυτός. Το πίνει και αυτός. Ναι. Γενικά τέλος πάντων ήταν μια ομάδα πάρα πολύ δύσκολη να την αντιμετωπίσεις και πάλι χάσαμε σε λεπτομέρειες το χαμένο πέναλτι του Ήβιτς ουσιαστικά. Ήταν αυτό που έβγαλε τον ΠΑΟΚ από την. Στεκέλεμπουργκ, Φαντεβίλ, Ανίτα, Αντερβάιλερ, Βερτόχεν, Λίντγκρεν, Ντεζέου, Ντε Γιόνγκ, Σουάρες. Ο Ντεζέου, ο αμυντικός χάφτη είναι αυτός. Ναι. Ναι. Σουλεϊμάνι. Ο Σουλεϊμάνι δεν είχε την εξέλιξη που είχε. Στο 78 ο Έριξεν, που εντάξει είναι σε αυτό το επίπεδο με την Τότεναμ. Ναι. Και ο Εμάνολσον. Που πήγε Μίλαν μετά. Ναι. Αφού φωτογραφία ήταν μαζί του. Τον Εμάνολσον. Τέλος πάντων, εντάξει. Ξέρουμε όλοι τι θα αντιμετωπίσουμε αν περάσουμε ή αν δεν περάσουμε τον Άγιαξ. Όπως και ο Άγιαξ έχει να αντιμετωπίσει πολλά. Το είπε και ο Ολλανδός συνάδελφος τώρα. Ότι έχει θέμα. Έχουν μια ανησυχία. Λογική νομίζω. Για ποιο πράγμα. Είπε ότι άμα ο Άγιαξ αποκλειστεί από τον ΠΑΟΚ έχει μεγάλο θέμα. Ότι μπαίνει σε δύσκολη περίοδο. Όπως επίσης είπε ότι η πρώτη αντίδραση όλων όταν άκουσαν ότι ήταν ο ΠΑΟΚ αντίπαλος ήταν απογοήτευση. Εννοείται, αφού είναι καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ. Όλη η Ευρώπη αυτό λέει. Και αυτό το είπε. Οπότε σίγουρα. Μόνο στην Ελλάδα δεν το λένε αγάπη αυτό. Εντάξει, εδώ είναι δύσκολο να το ακούσει. Δεν χρειάζεται. Καλύτερα από το εξωτερικό. Ναι. Έχει μεγαλύτερη αξία. Σίγουρα. Δεν έχουν συμπλέγματα οι άνθρωποι. Όχι. Δεν έχουν φάει τις καρπαζιές. Γιατί ξέρεις τώρα, λέμε σε πολλούς ότι και ο Άγιαξ φοβάται και ο Άγιαξ έχει να χάσει. Και μερικοί λένε ότι ο Άγιαξ έχει πιο λόγο να φοβάται και όλα αυτά. Μα όχι, το λένε οι ίδιοι. Και χθες το έλεγαν στην Τούμπο ότι προφανώς και δεν ήθελαν τον ΠΑΟΚ. Ήταν η ομάδα που είχαν κυκλώσει και ήθελαν να αποφύγουν. Όπως και εμείς είχαμε κυκλώσει τον Άγιαξ. Έτσι, να το πούμε. Άλλη φορά να κυκλώσουμε κανέναν άλλο. Ναι, όντως. Και να κόψουμε και τον παιδεραστή από τις κληρώσεις. Εσύ τον έχεις πάει τον άνθρωπο, ρε. Είμαι σίγουρος ότι βάζει τσάρτερ για Μαλαισία εκεί. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Χθες δεν ήταν αυτός. Τι δεν είναι αυτός. Δεν είναι αυτός στην κλήρωση. Εννοείται ότι έκανε τη ζημιά και έφυγε. Πήγε λίγο πίσω. Πήγε στη Μαλαισία. Εννοείται ότι συνέβη αυτό. Δεν δουλεύει Μαλαισία. Μαλαισία δουλεύει 100%. Γι' αυτό έτυχε από έρη. Έχω το Βαγγέλη εκεί. Φιλαράκι. Θα μάθω. Άμα δεν βρω εγώ με φωτογραφίες αυτού του έτσι δεν θα σκάσω. Γιατί αυτό είναι το ρεπορτάζ. Θα γίνεις φίλος γνωστός σε όλο τον κόσμο. Είμαι γνωστός. Ακόμη πιο πολύ. Ναι, έτσι πιστεύω. Τώρα τόσο. Λοιπόν, γενικά. Ο Κρούς Κολκάτα, δεν θυμάστε. Σύμφωνα με ρεπορτάζ είχα γράψει αυτή το Κρούς Κολκάτα. Είδε Σταύρος, λέει Κρούς. Ποιος τόνος και ποιος έτσι βάλτε. Το Κολκάτα δεν κατάλαβα πώς προέκυψε. Είναι όπως το ΠΑΟΚΑ, ρε. ΠΑΟΚΑ. Ναι, άλλο Εκουαδόρ, άλλο Ρωσία. Είναι μια απόσταση. Κάπως πήγε, εντάξει. Ναι. Δεν στο μεταξύ, βλέπετε στην 11η του Άγιαξ, στη δεύτερη διασταύρωση με τον ΠΑΟΚ. Δεν είχαν τίποτα. Το 1-2 δεν είχαν. Σίλεζεν, Τετέ, Βέστερμαν, Φέλτμαν. Φέλτμαν δεν βάζει παίζει. Για να πάμε παρακάτω. Φίρχεφερ. Άντε πάλι. Ντάιξ. Ρίντεβαλτ, Γκούντελι. Κλάσεν Κασιέρα, Ντόλμπεργκ και μπήκε ένα Ελγκάζη του 63. Ο Κασιέρα τότε τον είχαν πάρει 19 χρονών και μεγάλη μεταγραφή γιατί δεν πρέπει να έχει παίξει τρία παιχνίδια. Δεν πρέπει να έχει παίξει. Ο Κλάσεν μόνο παίζει αλλά και αυτό σε ένα επίπεδο πολύ χαμηλό. Στην Αγγλία είναι τώρα ο Κλάσεν. Τι πάει το τηλέφωνο. Πω, δηλαδή, ποιο δεν έχει. Μόνο ο Θεός ο ίδιος τον έχει πάρει σήμερα, έλεος πια. Λοιπόν, φτάσαμε. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Τι γίνεται. Η Αναδομό είναι μαζί μας. Η Αναδομό η οποία είναι στο Φίνικα. Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο σε νέα γραφεία. Εύκολη πρόσβαση, εύκολη στάθμιση. Όπως πάτε αεροδρόμιο στο αριστερό σας χέρι δίπλα στα McDonald's, θα δείτε πρώτο όροφο. Μπού, κάνουμε μια μεγάλη. McDonald's. Παρακαλώ, McDonald's, στείλει ένα πακέτο. Δεν έχει ανάγκη. Κάτι. Δεν έχουν ανάγκη αυτές τις εταιρείες. Δεν έχουν, όντως. Υπάρχουν πολλά πακέτα όμως. Εδώ είναι η αγάπη. Μερικοί δεν γράφουν στις ειδήσεις το Facebook και το Instagram. Γιατί, γνωστό μέσο δηλαδή, κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, περιμένεις ένα βρε κατσαπλιά να κάνεις το Facebook διαφήμιση. Έγραψε σε γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Γράψε στο Facebook, δεν πειράζει. Τώρα. Και όπως γυρνάτε από αεροδρόμιο, στο δεξί σας χέρι.
Η αναδομό δίπλα στα McDonald's. Έχεις δώσει όλες κατευθύνσεις. Μπράβο, μιλούς χαρτίρια. Δεν είχε άλλη λοιπόν, κατευθύνση. Υπάρχουν πολλά πακέτα είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου σε πολύ καλές τιμές. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες της αγοράς εγγυώνται ότι θα γίνουν όλα όπως πρέπει με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα. Μπείτε στο anadomopavlanakenis.gr και έχει όλα τα πακέτα, μάλλον μερικά από τα πακέτα με πολλές λεπτομέρειες για το πώς θα γίνει ο χώρος σας. Διαβάζω αγάπη στο αρχείο δικογραφία για τον Αντώνη Σαμαρά για την Οβάρτης. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24. Τι έμεινε αγάπη. Ούτε 7 ωρίτσες. Τώρα θα αρχίσει και αντίθεση με μέτρηση. Όπως στο Instagram αυτό το countdown που έχουμε κάνει πολύ. Ούτε 7 ωρίτσες. Βασικά από τις 3 ώρα εγώ θα είμαι στην Τούμπα, να ξέρεις. Μπράβο, Στέρκε. Εκεί στα περίχωρα. Μπράβο. Εσύ τι ώρα θα δεις, 8 παρα 5. Εγώ όπως πάντα. Κλασικά. 6 παρα. 6 παρα. Γιατί είμαι επαγγελματία, Στέρκε. Άσε να το κρίνουν άλλοι αυτό, αγάπη. Και θα σου πω. Το αν είσαι επαγγελματία ή όχι. Θα σου πω ότι ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί με την ασπρόμαυρη εμφάνιση. Ναι, εντάξει. Καλή και η γκρι εμφάνιση της προετοιμασίας. Μπιτζάμα σύμφωνα με το Σταύρο. Όχι, ρε. Την αδική. Σύμφωνα με το Σταύρο. Την αδική, γι' αυτό λέω. Ο Άγιαξ θα αγωνιστεί με την. Τι είναι αυτό το χρώμα, Πετρόλ. Πετρόλ. Μπράβο, Στέγμη. Πραγματικά. Πώς μου ήρθε, δεν ξέρω αυτή. Ναι. Πετρόλ με πορτοκαλί. Δεν τη λες. Πετρόλ με πορτοκαλί. Δεν τη λες ωραία, αλλά εντάξει. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Την κλασική γαλάζια εμφάνιση ο Πασχαλάκης. Ένα αντιπαθητικό κίτρινο. Κίτρινο δεν είναι. Ναι, κίτρινο είναι. Το λες και μουσταρδί, όχι. Το λες και κροκί. Κροκί. θα φορέσει ο Νάνα. Πασχαλάκης πάμε... γαλάζια, ναι. Μαύρες κάλτσες βλέπω. Καλά, τρία παίκτες του Άγιαξ. Δηλαδή. Μπείτε στο ΠΑΟΚ 24 να δείτε. Υπάρχει. Ναι, μπείτε στο ΠΑΟΚ 24. Άντε, ρε Στέργιο, δηλαδή. Καθόμαστε να κάνουμε ανάλυση όλη την εμφάνιση. Το νούμερο, μπείτε στο ΠΑΟΚ 24 το νούμερο 51 που έχει εδώ έβγαλε η ΠΑΕ. Ποιος θα το βρούμε και αυτό. Ποιος το φοράει το 51. Ωρε Στέργιο. Θα το βρούμε και αυτό. Ναι. Είναι η χρήσιμη πληροφορία της ημέρας. Ξεκάθαρα. Το ταξίδι ξεκινάει, λέει ο ΠΑΟΚ. The Invisibles, άντε. Περίμενε. Ρώστε. Το νούμερο 51 ποιος το φοράει. Το περάσαμε, το φοράει κανείς. Το περάσαμε, περάσαμε, μάτα. Περάσαμε. Κατέβα. Βασικά Στέργιο μου πως απλά το έχουν εκεί δεν φοράει, ναι, δεν φοράει κανείς το 51. Ωραία, άντε, το βρήκαμε και αυτό. Άλλη ναι. Μια χρήσιμη πληροφορία σήμερα. Λοιπόν, πες λίγο για το ντοκιμαντέρ. Όχι για το ντοκιμαντέρ, για την ταινία, για τη mini movie του ΠΑΟΚ. Καταρχήν να πω στον φίλο τον Κώστα. Ναι. Ότι το ερώτημά σου στο Σταύρο θα το μεταφέρουμε αύριο. Γιατί είχε μία ανηλυμένη υποχρέωση τώρα. Το ξέχασα εγώ, ναι. Είναι γενικότερα στα τρεχάματα. Πες δικαιολογημένα. Έλα, πες τα. Τα οικογενειακά βάρη. Έτσι είναι. Ναι, τέλος πάντων. Οπότε το ερώτημα Κώστα αύριο. Ο οποίος μου στέλνει μήνυμα τώρα και λέει να μην εκπομπεί με γυναίκα και είπε στον αέρα πετρόλ. Είναι κακό, λέει αυτό. Μάλλον κακό είναι. Πώς μου ήρθε το πετρόλ, δεν ξέρω αλήθεια. Ρε, δεν πρέπει να το πεις. Ήμουν έτοιμη να το τι πω. Τι έμπνευση ήταν αυτή, δεν. Σοκαρίστηκα λίγο. Μπράβο, Στέργιο, συγχαρητήρια. Πόσες φορές αγάπη έκλεψε την ταινία. Δεν τη μέτρησα. Over 5. Ήταν μια γενικότερη έτσι, φορτισμένη ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πόση ώρα κάτσε, μία ώρα και κάτι. Μια μισή ώρα ακριβώς. Ήταν μια μισή ώρα. Τι λες και φορτισμένη. Δηλαδή, υπήρχε το δάκρυ στο μάτι έτοιμο, ας πούμε. Βασικά δεν ήταν το δάκρυο, πλάνο... ήταν αυτό το που να τριχιάζει ρε παιδί μου και σκέφτεσαι ότι μάλιστα. Τα νιώσε αυτά. Άκουσε τέτοια μερικοί άνθρωποι είναι πιο συναισθηματικοί, ωραία. Τι να κάνουμε τώρα, εγώ είμαι. Μπορώ να κλάψω για το οτιδήποτε. Έκλαψα και γι' αυτό, το λέω. Ναι. Και πολλές φορές κιόλας. Τι να κάνουμε. Εσύ δεν συγκινήθηκες λίγο, έστω και όχι. Λίγο. Εδώ συγκινήθηκε ο Σταύρος ρε εσύ. Συγκινήθηκε κανόνα κατά. Δεν συγκινήθηκε. Συγκινήθηκε, το είπε. Άλλο αίσθημα του προκάλεσε. Δεν το λέω το άλλο. Ναι. Έχει διαφορά. Αλλά τέλος πάντων. Πολύ καλή δουλειά. Ήταν πάρα πολύ ωραία πραγματικά. Ωραίες στιγμές από τα αποδυτήρια. Βάζουν και τον κόσμο στα ενδότερα της ομάδας. Δεν ξέρω πραγματικά πια τι μπορείς να κρατήσεις. Αν μπορείς μάλλον να κρατήσεις κάτι από όλο. Γιατί ήταν πάρα πολλές στιγμές. Κοίταξε, ήταν τόσο έντονες οι στιγμές πέρσι. Πραγματικά κράτησε πολύ χρονιά, αλλά από μια άλλη έννοια κύλησε έτσι σαν ένα όνειρο όλη χρονιά. Εγώ αυτό που κράτησα από την ταινία ήταν η καθοριστική παρουσία του Φερνάντο Βαρέλα στα αποδυτήρια. Ναι, με φοβερές δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι ήταν ένας πραγματικός αρχηγός στα αποδυτήρια ο Βαρέλα.
και Μαουρίσιο σε πολλές στιγμές. Καλά, είναι τη Βιερίνια, εντάξει, είναι το δεδομένο αυτό. Και Πέλκας. Ναι, εγώ θα έβαζα ένα κλικ πάνω τον Φερνάντο Βαρέλα. Δηλαδή η ενέργεια που έβγαζε στα ποδητήρια σε όλα τα παιχνίδια πραγματικά ήταν συγκλονιστική. Έτσι το είδα εγώ. Κομβικός ο Φερνάντο και στο μέσο του χορτάρι και έξω από αυτό. Και γι' αυτό όταν το θέμα φάνηκε να χαλάει και να φεύγει από τον ΠΑΟΚ, εγώ είχα πει και δημόσια κιόλας ότι έχασε ο ΠΑΟΚ ένα σημαντικό πλεονέκτημα που είχε έναν του Ολυμπιακού. Δηλαδή η συνοχή του στην τετράδα της άμυνας και η εμβληματική φυσιογνωμία πέρα από τις ικανότητές του. Ο Βαρέλα ήταν ένας παίκτης κομβικός. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ παρέμεινε, γιατί θα είχε πάρα πολύ δουλειά ο Αμπέλ Φερέιρα εάν είχε μέσα στην προετοιμασία στο μυαλό του να μοντάρει και τη νέα άμυνα. Ναι. Δηλαδή είτε να πήγαινε ο ΠΑΟΚ με ένα δίδυμο Κρέσπο Ίγκασον, είτε να ερχόταν κάποιος άλλος στόπερ και να έδινε πολλή ενέργεια και πολύ χρόνο στην προετοιμασία ο Αμπέλ Φερέιρα για να μοντάρει την άμυνα. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε αυτό το πράγμα. Και το καταλάβαμε και στα φιλικά ότι λίγο πολύ η συνοχή παραμένει, παρότι λείπει ο Βιερίνια. Και μπόρεσε και επικεντρώθηκε ο Πορτογάλος σε άλλα ζητήματα του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Θα ήταν, ξαναλέω, πολύ μεγάλο θέμα να μην υπήρχε το δίδυμο Κρέσπο Βαρέλα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Και για να κλείσουμε με την ταινία, νομίζω το παιχνίδι με τον Πανιόνιο στην Τούμπα πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Το πώς κύλησε η ανατροπή και η πρόκληση του ΠΑΟΚ. Και εντάξει, είναι πάντα ευχάριστο να βλέπεις όλα αυτά τα γκολ μαζεμένα τα περσινά. Και του Βιερίνια και του Πρίγιοβιτς και του Ακπομ και του Μπίσεσβαρ και όλων των παιδιών. Η επόμενη ταινία να είναι καλύτερη, αγάπη. Ναι. Ήταν Να είναι μια ταινία για την παρουσία του ΠΑΟΚ στο ομίλου του Champions League. Ήταν πολύ, πολύ ωραία. Καταλαβαίνεις λίγο πώς είναι τα ποδητήρια στη διάρκεια της σεζόν. Το είπαν και οι πρωταγωνιστές ότι ίσως ήταν ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια που κράτησε την ομάδα δεμένη σε πολύ δύσκολες στιγμές. Ήταν, ας πούμε, ωραίο αυτό που είπα ακόμα, ότι στην αρχή ήταν μια χρονιά πάνω κάτω. Στην αρχή ήταν όλα άσχημα για μένα. Ήμουν στο περιθώριο και δεν έπαιζα. Και τελικά εξελίχθηκε τόσο διαφορετικά. Ήμουν αυτός που έβαλα τον κόρσο τελικό και έγινε το double. Είναι ωραίο το τέτ που είχε με τον Λουτσέσκου. Ναι. Και εκείνη η ατάκα που του είπε ο Άγγλος, είπε δεν μεταφέρεται στον αέρα. Πάρα πολλές στιγμές. Πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να ξεχωρίσει ο καθένας, τι μπορεί να κρατήσει. Νομίζω όλα. Υπάρχουν δηλώσεις του Άρη Χάν στο κανάλι του Άγιαξ. Σπουδαίος ποδοσφαιριστής, μέλος αναπόσπαστο εκείνης ομαδάρας του Άγιαξ δεκαετία του 70. Πραγματικά ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής και ένας προπονητής που τη σεζόν 94-95 πραγματικά δημιούργησε μια ομάδα που χαιρόσουν να τη βλέπεις, που μοίραζε στην Τούμπα τριάρες, τεσσάρες. Αλλά εντάξει, υπήρχε ένα ταβάνι σε εκείνη την ομάδα, γιατί ήταν η περίοδος όπου η παράγκα υπήρχε σε άλλο βέβαια επίπεδο. Αλλά γενικότερα ο Άρη Χάν στο πρώτο πέρασμά του στον ΠΑΟΚ δημιούργησε κάτι πραγματικά πολύ δυνατό. Είπε λοιπόν ο Ολλανδός, 70 χρονών πλέον, ότι ο ΠΑΟΚ παραμένει πάντα ένας αντίπαλος που προκαλεί φόβο, τώρα ακόμα περισσότερο που έχει γίνει πρωταθλητής χωρίς να έχει χάσει ούτε έναν αγώνα. Έτσι πιστεύω, για να πετύχει κάτι τέτοιο σημαίνει ότι μπορούσε να προσπεράσει ομάδες όπως ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Πρέπει να είναι προσεκτικός ο Άγιαξ και να ξέρει ότι έχει να αντιμετωπίσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, είπε ο Άρη Χάν, ο οποίος στη δεύτερη θητεία του στον ΠΑΟΚ, όπως ήρθε, έφυγε, νομίζω άρχισαν και κάποια προσωπικά προβλήματα του ίδιου. Και είπε λοιπόν επιπλέον ο Άρη Χάν ότι πιστεύω ότι ο Άγιαξ είναι απλά καλύτερος όταν παίζει στο επίπεδο που μπορεί. Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, αλλά δεν ξέρουμε αν μπορεί να το κάνει τώρα. Υπάρχει μια βεβαιότητα γι' αυτό. Αυτή η αμφιβολία όμως πρέπει να φέρει και η καλύτερη απόδοση. Αν έχει την καλύτερη του απόδοση, τότε πιστεύω ότι θα είναι και αυτός που θα συνεχίσει, είπε ο Άρη Χάν. Και ο Μαντούρο μίλησε για το σημερινό το παιδί μας αυτό. Τι ωραία. Είναι η πέμπτη στην ζωή του Μαντούρο να έκανα. Τη ζωή του Μαντούρο να έκανα. Γιατί ρε, τίμιος. Μια χαρά. Τίμιος να τα λες. Εντάξει, το αυτό φταίει, ρε φίλε, που ο ΠΑΟΚ του έκανε ό,τι ήθελε. Δεν το λες και τίμιο όμως το Μαντούρο. Βρες κάποιον άλλον. Πες μου ευχάριστο. Τον λες τι. Ωραίος τύπος. Τον λες τίμιο, εντάξει. Αυτά που μπορούσε τα έκανε. Μέχρι ένα σημείο.
Τι μπορούσε εσύ, αγάπη, εδώ πήρε ένα σκασμό λεφτάκι. Μήκρο σημείο, ρε Στέργιο. Εντάξει, δηλαδή, τι θα πει, θα τα δίνει πίσω. Απλόχερα του δίνει, αγάπη, του χαρακτηρισμού. Δεν είναι ο Μάρτεν που ήταν, α πούμε, σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Εντάξει. Πέντε πράγματα τα έκανε ο Μαντούρο. Ναι, εντάξει. Δεν έκανε ούτε δύο ο Μαντούρο. Όχι, πέντε πράγματα τα έκανε. Φιλότιμο. Ναι. Αφιλότιμο κιόλα. Τι ακούμε ρε, εσύ σήμερα. Φιλότιμο ο Μαντούρο. Τέλος πάντων, εντάξει, σεβαστή κάθε άποψη. Δημοκρατία έχουμε. Αλλά αγάπη δεν βλέπει μπροστά σου. Ναι, στέλνει. Θα συμπληρώσω. Εντάξει, μια χαρά ήταν. Τι θα έκανε δηλαδή. Του έδωσε αυτά που του έδωσε, αυτό απέδωσε αυτά που μπορούσε τότε. Μάλιστα. Λοιπόν, είπε ο Μαντούρο, ο οποίο μάγειψε μετά και στην Κύπρο και στην Ομόνια. Συνέχισε τη λαμπρή καριέρα του. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, το πρόβλημα τη καρδιά που είχε ο Μαντούρο όταν έπεσε στον Άγια, στην Βαλένθια, συγγνώμη, αποτέλεσε σταθμό για την καριέρα του και δεν μπόρεσε ποτέ ουσιαστικά να φτάσει στο επίπεδο που ήταν όταν το θαυμάζαμε με την Εθνική Ολλανδίας. Είπε λοιπόν ο Μαντούρο, ο οποίος πλέον είναι σχολιαστής, μια χαρά. Και αυτός, όλοι οι σχολιαστές γίνονται ρε, εσύ. 35 ο Μαντούρο, μια χαρά, έχει κάνει μια καβάτσα καλή, βοήθησε αυτό και ο ΠΑΟΚ. Έχουν λέει ένα πλούσιο ιδιοκτήτη και έχουν προσελκύσει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια. Ο Άγιαξ είναι το φαβορί, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να υποτιμήσει τον ΠΑΟΚ. Στο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ θα τερμάτισε στην πρώτη πεντάδα. Θα παίξουν ομαδικά εναντίον του Άγιαξ και θα παραμονεύουν για τις αντιπιθέσεις. Δεν πιστεύω ότι όλοι οι παίκτες τους πάντως θα περιμένουν στην άμυνα. Είπε για τον Μπέλκα ο Μαντούρο, είναι ένας καλός τεχνικά καθαρισμένος ποδοσφαιριστής. Είναι αυτός που κρατάει την μπαγκέτα του μαέστρου, ο άξονας από τον οποίο περιστρέφεται όλη η ομάδα γύρω του. Λέει ο Μαντούρο, που κατέληξε αυτή τη στιγμή ο Άγιαξ έχει δώσει μόνο δύο επίσημα παιχνίδια και επειδή παίκτες όπως ο Ζίγιεχ και ο Νέρες μόλις έφτασαν, επίσης η ομάδα αυτή δεν έχει ρυθμό. Πάνω κάτω συμφωνούμε όλοι στο πώς περιμένουμε θεωρητικά το παιχνίδι πριν την έναρξή του. Ας ελπίσουμε να πάει το παιχνίδι όπως το έχει σχεδιάσει ο ΠΑΟΚ και όχι όπως θα το σχεδιάσει ο Άγιαξ. Στο κομμάτι του κόσμου, χθες το βράδυ υπήρξε μια ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ ότι οι Ολλανδοί επέστρεψαν 200 εισιτήρια στη θύρα 1. Τζαμπατζίδες, τους φάνηκαν ακριβά τα εισιτήρια. Επειδή δεν ήρθαν. Του φάνηκε λέει ακριβό το ταξίδι. Δηλαδή, αν φάνηκε στον Ολλανδό. Άσε με ρεσί τώρα ο Ολλανδό τώρα. Αν φάνηκε στον Ολλανδό, το Άμστερνταμ με Θεσσαλονίκη ακριβώ στο δικό μα. Ο βασικό μισθό είναι 2.500 ευρώ που λέει. Εκεί μα να μην πάνε, να πάρουμε τα πόδια, δεν ξέρω. Κάποια άλλη επιλογή, κάτι άλλο. Τέλο πάντων, βγήκαν μέσω ίντερνετ χθε το βράδυ σε κυκλοφορία, νομίζω τελείωσαν κιόλα. 200 εισιτήρια ήταν τα first category tickets που είχαν στα χέρια του οι Ολλανδοί, οι οποίοι δεν ήρθαν μαζικά στη Θεσσαλονίκη. Σε αντίθεση με αυτό που νομίζω θα συμβεί την επόμενη Τρίτη, όπου περιμένουν αρκετό κόσμο στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ. Ας ελπίσουμε να έχει ο ΠΑΟΚ μαζί του και ένα καλό αποτέλεσμα. Βέβαια, αυτό δεν θα επηρεάσει νομίζω την διάθεση του κόσμου του ΠΑΟΚ να είναι στο Johan Cruyff Arena. Αλλά αν υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα, νομίζω ότι για μία ακόμα φορά η παρουσία του κόσμου θα είναι συγκλονιστική σε ένα γνωστό μέρος, αγάπη, για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Όπως είχε γράψει κάποιος στη μέρα της κλήρωσης, σε λίγο θα ψηφίζουμε λέει και για δήμαρχο Άμστερνταμ. Άμα δεν είναι γνωστό νομίζω αυτό το γήπεδο, δεν ξέρω ποιο είναι. Τίποτα, σε λίγο θα έχει και καντίνες γύρω-γύρω, να ξέρεις. Ξέρουν κανονικά νομίζω δρόμους στο Άμστερνταμ, ότι από εδώ πάμε σε αυτό το μαγαζί, από εκεί πάμε σε εκείνο το μαγαζί, έτσι θα πάμε στο γήπεδο, αυτή είναι η καλύτερη διαδρομή, το πάμε με τα πόδια, το πάμε με το μετρό, με οτιδήποτε θέλουμε. Συναντούν και φίλους ενδεχομένως Ολλανδούς. Μα μπορεί. Κάνα μπάρμα, μπορεί, δεν πηγαίνετε, ναι. Πάλι εδώ. Είδες πάλι εδώ μετά από 4, όχι το 6 ήταν, μετά από 3 χρόνια πάλι εδώ. Εντάξει. Είναι ένα γνώριμο περιβάλλον για όλους. Λοιπόν, υπάρχουν οδηγίες σημαντικές λίγες ώρες πριν το παιχνίδι. Έβγαλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωση και λέει ο κόσμος του ΠΑΟΚ, εσείς που κάνετε sold out και τα εισιτήρια διαρκείας πριν καν φτάσουμε στο πρώτο μάτς της σεζόν, είστε κινητήρια δύναμη του ΠΑΟΚ στην προσπάθειά του να φτάσει στους ομίλους του Champions League. Η ομάδα χρειάζεται τη στήριξή σας, τη φωνή σας, την εμπιστοσύνη σας και τη συμβολή σας ώστε όλα να κυλήσουν όπως αρμόζει ο σύλλογο. Γι' αυτό σας παρακαλούμε να μην καταφεύγετε στη ρήψη αντικειμένων, στο άναμα πυρσών και βεγγαλικών, στην επίδειξη πανό με υβριστικά ή ρατσιστικά συνθήματα, όπως και με πολιτικά μηνύματα. Τα διαζώματα και οι σκάλες σε κάθε θύρα πρέπει να μείνουν κενά. Πάντα αυτό είναι ένα θέμα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Νομίζω έχει βαρεθεί η ΠΑΕ να δέχεται χρηματικά έτσι, να πληρώσει προστήματα για μη ύπαρξη διαζωμάτων στις σκάλες όπως θέλει η UEFA. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων ενημερώνουμε πως οι θύρες θα ανοίξουν στις 5. Καλά είναι. Για την αναμέτρηση δεν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια. Τα εκδοτήρια της Τούμπας θα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί σήμερα.
προκειμένου να εξυπηρετήσουν το κοινό του ΠΑΟΚ για την παραλαβή εισιτηρίων διαρκείας αλλά και για την εκτύπωση απλών εισιτηρίων που έχουν αγοραστεί μέσω ίντερνετ. Το πάρκινγκ στο περιβάλλον του χώρου του γηπέδου είναι δεσμευμένο για τις ανάγκες της UEFA και της τηλεοπτικής μετάδοσης και για το λόγο αυτό θα λειτουργήσουν τα σχολεία απέναντι από το γήπεδο για τους κατόχους κάρτας πάρκινγκ. Σας ευχαριστούμε που συμβάλλετε στην ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης. Η ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, νομίζω δύο είναι τα πρέπει να κρατήσει ο κόσμος. Εντάξει, η συμπεριφορά η σωστή είναι αυτονόητη σε κάθε παιχνίδι. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κανένα θέμα. 5 ώρες θα ανοίξουν οι πόρτες της Τούμπας και δεν υπάρχουν εισιτήρια. Και όσοι έχετε βγάλει εισιτήρια μέσω ίντερνετ, ήδη είναι ανοιχτά από το πρωί τα εκδοτήρια για να μπορείτε να εκτυπώσετε τα εισιτήριά σας αλλά και να παραλάβετε τα διαρκεία σας όσοι δεν το έχετε κάνει. Αυτά λοιπόν και για τα διαδικαστικά του σημερινού αγώνα. Ανάλογες οδηγίες υπάρχουν και από πλευράς Άγιαξ για τους λίγους Ολλανδούς που βρίσκονται στην πόλη. Τι λένε τα παιδιά αυτά? Την ώρα που τα ίδια, θα τα κλασικά, κάποιες οδηγίες για το πρωί, για τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως από χθες κυκλοφόρησαν. Πού θα βρεθούνε, λέει? Δεν θυμάμαι που θα βρεθούν, να σου πω την αλήθεια. Λέκανα λευκό πύργο. Καλά, να σου πω κάτι. Αυτή βασικά από ό,τι είδα, βλέπα και χθες, είναι όλοι μαζί. Είναι συγκεκριμένος αριθμός. Mm-hmm. Μαζί με την ομάδα κινούνται. Δεν αποκλείται να μένουν και στο ίδιο ξενοδοχείο, να σου πω την αλήθεια. Έτσι όπως τους είδα. Οπότε δεν νομίζω ότι θα είναι διασκορπισμένοι μες στην πόλη. Ή όπως και να έχει, θα είναι λίγοι αυτοί που θα είναι μες στην πόλη ελεύθερα. Κοίταξε, νομίζω εδώ στην περιοχή μας τώρα που θα τελειώσουμε την εκπομπή, θα δούμε. Εδώ ναι. 5, 6, 10. Εδώ ναι, μπορεί. Πιθανό. Είμαστε σε σημείο 10 μέτρα από τα λαδάδικα που λέει ο λόγος, που εντάξει, πάντα έχει οπαδούς άλλων ομάδων. Είναι ένα παραδοσιακό σημείο της Θεσσαλονίκης. Την ώρα που λαδάδικα υπάρχει εξέλιξη στο θέμα του Πέντρο Ενρίκε, το γράψαμε από χθες και στο ΠΑΟΚ 24, ο οποίος Ενρίκε μάλλον οδεύει προς Τουρκία, αν δεν αλλάξει κάτι. Ένας ακόμα δανεισμός για τον Πέντρο. Αν δεν αλλάξει κάτι σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα κλείσει στην Γκαζισεχίρ, όπου είναι ο Τόσκα. Θα βρει εκεί τον πρώην συμπαίκτη στον ΠΑΟΚ. Γκαζισεχίρ, Γκαζιαντέπ. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι μια εξέλιξη που σε μεγάλο βαθμό δεν ικανοποιεί τον Ενρίκε. Γιατί ο ίδιος ήθελε να μείνει εδώ και να είναι λίγο ξεκάθαρη εικόνα για το μέλλον του. Κοίταξε, από αυτά που μας μετέφερε ο Σταύρος και είδαμε και στα φιλικά, νομίζω έκανε καλύτερη προετοιμασία σε σχέση με πέρυσι. Νομίζω και γι' αυτό. Πέρυσι ήταν αλλού για αλλού. Ναι, νομίζω και γι' αυτό. Το λέω με βεβαιότητα γιατί ήμουν εκεί. Ο ίδιος έβγαζε μεγάλη σιγουριά ότι θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Βοήθησε πολύ στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν που ήρθε. Ξέρει βασικά πολύ καλά ότι αυτό που πληρώνει εισαγωγικά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι η θέση των ξένων. Ότι δεν υπάρχει ευελιξία στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ότι ένας από τους στόχους του ΠΑΟΚ είναι παίκτης που πιάνει θέση ξένου και ο ίδιος πλέον έπρεπε να βρει δεν μια νομίζω άλλη να είναι μόνο το θέμα. Είναι σε μεγάλο ξένου. Βαθμό αυτό. Ναι, δεν νομίζω βαθμό. Να είναι μόνο το θέμα ξένου. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά είναι ένα κομμάτι που παίζει σημαντικό βαθμό. Αλλά τώρα, σημαντικό ρόλο για την περίπτωση του Ενρίκε. Εντάξει, η ΠΑΟΚ σαφώς ξέρει καλύτερα, φαντάζομαι. Αν προχωρήσει ο δανεισμός, μιλάμε για ανανέωση, γιατί λύγει το συμβόλαιό του. Για ανανέωση με τον ΠΑΟΚ και δανεισμό ναι. Στην Γκαζισεχίρ. Και επειδή δεν ουσιαστικά να προχωρήσει, να πάει στην Τουρκία αρχικά, άμεσα. Δεν ξέρω σε τι εξυπηρετεί αυτό. Προφανώς ξανανοεί η ΠΑΕ, σκέφτεται ότι θα ιδανικά θα ήθελε να βγάλει και κάποια χρήματα. Είναι από και τον Πέντρο Ερίκη. Αλλά το σενάριο να γυρίσει και πάλι του χρόνου το καλοκαίρι και να ξανακάνει προετοιμασία και να φύγει ιδανικός, δεν ξέρω τι υπομονές έχει και ο Πέντρο Ερίκη γενικότερα, γιατί ουσιαστικά αυτός μέσα εισαγωγικά την πληρώνει. Με το να φεύγει κάθε φορά και να γυρνάει προετοιμασία, να έχει την αγωνία του, να ξαναφεύγει, να γυρνάει, να φεύγει, να γυρνάει. Εντάξει, νομίζω ότι γενικότερα δεν μιλάω για φέτος. Όλα αυτά τα χρόνια ίσως θα έπρεπε να έχει καλύτερο ρόλο ο Ενρίκε, αλλά ξαναλέω, δεν ήταν και ο ίδιος στο επίπεδο που θα έπρεπε για να έχει τόσο κομβικό ρόλο. Πολλές οι ικανότητες του, πολύ μεγάλη τρέλα του, η καλή τρέλα, όχι η τρέλα του Άρντα. Αλλά και ο ίδιος, εντάξει, είχε κάποιες αδυναμίες στο παιχνίδι του. Αποδείχτηκε πέρσι ότι δεν είχε κάτι προσωπικό μαζί του ο Λουτσέσκου. Όχι, εννοείται αυτό. Αλλά, θα το ξαναπώ, η εικόνα του στην προετοιμασία την περσινή με Λουτσέσκου ήταν αποκαρδιωτική. Και στις προπονήσεις και στα φιλικά. Δικαιολογημένα νομίζω αποχώρησε. Δικαιολογημένα επέστρεψε, βοήθησε.
Έκανε καλή προετοιμασία, αλλά και πάλι όλα δείχνουν ότι θα αποχωρήσει από την Τούμπα. Τώρα θα υπάρξει και άλλη επιστροφή. Θα φύγει οριστικά, θα το δούμε. Ας ολοκληρωθεί ποτέ συμφωνία. Εντάξει, προέρχεται από δύο δύσκολους δανεισμούς. Γιατί και στην Καραμπάγκ ήταν δύσκολο το περιβάλλον και μετά στην Αστάνα ακόμη πιο δύσκολο που επέστρεψε και πέρσι. Νομίζω ότι τουλάχιστον η προοπτική της Τουρκίας είναι καλύτερη για αυτόν. Γιατί είχε και από τη Βραζιλία ενδιαφέρον, αλλά δεν ήθελε να επιστρέψει στη Βραζιλία. Εντάξει, περιμένουμε να υπάρξει οριστική εξέλιξη τις επόμενες ημέρες και να πάρθει έτσι μια οριστική απόφαση για τον Ενρίκε. Να δούμε ποιους παίκτες θα αποκλείσει από την 18άδα ο Αμπέλ Φερέιρα. Πήρε 20 ποδοσφαιριστές. Από τη στιγμή που όλοι κατορίζουν είναι καλά και θα παίξει, όλο αυτό δείχνουν. Νομίζω ότι ένας που θα αποκλειστεί είναι σίγουρα ο Γαϊτανίδης. Ναι. Νομίζω θα επιλέξει τον Σβιντέρσκι για τον Πάγκο ως μια ανακλήση για την επίθεση ο Αμπέλ Φερέιρα. Και σίγουρα θα είναι ένας εκ των Αγκούστο ή Μίσιτς. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αν έπρεπε να αποφασίσω για ένα από τους δύο εγώ σαν Στέργιος θα έλεγα τον Αγκούστο. Να κοπεί. Να κοπεί. Ναι. Αυτό εικάζω, εντάξει, δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Απλώς να μιας που αναφερθήκαμε στη 18άδα και στην 20άδα, νομίζω ότι θα προτιμήσει τον Μίσιτς γιατί ίσως είναι λίγο πιο έτοιμος ό,τι μπορεί να προσφέρει σε σχέση με τον Αγκούστο. Θα δούμε, μπορεί να γίνει και κάλλιστα και το αντίθετο. Ναι. Αλλά βλέποντας την αποστολή, νομίζω ένας επιθετικός θα αποκλειστεί. Γαϊτανίδης ή Σβιντέρσκι, μάλλον ο Γαϊτανίδης. Και ένας κεντρικός χαφ. Δεν νομίζω κάποιος άλλος να αποκλειστεί από την 18άδα. Θα δούμε. Θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Να πάμε. Για να επιστρέψουμε με ό,τι έχει μείνει. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για να μπούμε στην τελική ευθεία. Εδώ μας επιστρέψαμε για τα τελευταία 25 λεπτά του σημερινού ΠΑΟ 24 πάντα στον Λίμπρο 107,4. Σήμερα αναχωρεί, δεν ξέρω αν έχει αναχωρήσει τώρα που μιλάμε, και η γενική ομάδα ποδοσφαίρου για το Βέλγιο, εκεί που θα πάρει μέρος σε όμιλο του γυναικείου Champions League, κόντρα σε ομάδες που σίγουρα νομίζω δεν είναι και τόσο στα κυβικά των παιχτριών του δικεφάλου, αλλά σίγουρα θα δώσουν τη δική τους μάχη για να περάσουν στους 32 του Champions League. Καλή επιτυχία και στα κορίτσια στον όμιλο που θα λάβει χώρα στο Βέλγιο. Εντάξει, στην Τούμπα που ήμασταν χθες, ναι. Είδαμε και κάτι άλλο περίεργο. Ετοιμάζονταν άλλες δύο εστίες. Το οποίο λέει είναι ένα αίτημα του διαιτητή να υπάρχουν δύο έτοιμες εστίες. Τι θέλει μόρα και αυτός τώρα. Τι θέλει τώρα μόρα και αυτός. Δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ περίεργο. Τι όνειρο είδε. Δύο κιόλας θέλει. Ναι. Έχει ξανασυμβεί το να πω ότι ήταν στο γήπεδο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έλα ρε Στέργιο. Αλλά όχι, τώρα δύο εστίες δεν νομίζω. Είναι, εντάξει. Αυτό ήθελε ο διαιτητής. Ο ΠΑΟΚ έχει όλα τα μέσα για να ικανοποιήσει τέτοια αιτήματα. Είναι προετοιμασμένος, δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Θα υπάρχουν λοιπόν και δύο έξτρα εστίες. Ναι, δεν το έχω ξανακούσει εγώ αυτό. Ούτε ναι. Το έχω ξαναδεί κάπου. Να υπάρχουν δύο εστίες. Αλλά και θα γίνει και αυτό. Ο Σλοβαίνος διαιτητής, μάλλον είναι πολύ σχολαστικός. Ο Σλάβκο Βίντσιτς. Ο Σλοβαίνος διαιτητής. Σλάβκο Βίντσιτς, γιατί εύκολο είναι. Να το πει ο Σταύρος στη μετάδοση. Ο Τόμας Κλάσνικ. Κλάσνικ θα είναι ο πρώτος. Ναι. Ο Άντρας Κόβασιτς. Α, εύκολος. Αυτό το τέταρτος ο Ράντε, ο Μπρένοβιτς. Και αυτό το χρησιμοποιούμε. Ναι. Και κρατάμε Σλοβαίνο διαιτητή. Γιατί δύσκολα είμαστε. Ο Σταύρος στη μετάδοση δηλαδή. Δύο εστίες λοιπόν, Στέργιο. Όλα έχουν προβλεφθεί. Δεν νομίζω να έχουν ζητήσει κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει, αναφέρει η UEFA, τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του εντός έδρας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ναι. Το έχουμε ξαναπεί. Η Τούμπα δεν βοηθάει τον ΠΑΟΚ. Όχι ο κόσμος. Ο κόσμος βοηθάει και με το παραπάνω. Γενικότερα εντός έδρας ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια δεν έχει μεγάλες νίκες. Και πέρσι κιόλας είχε και ανέλπιστες ήττες. Αλλά γενικότερα στα μεγάλα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ. Κάτι σημαίνει. Δεν. Κάτι σημαίνει. Εντάξει, την εξήγηση την έδωσε χθες και ο Σταύρος. Ναι, αυτό είναι ποδοσφαιρική σε μεγάλο βαθμό. Σε μεγάλο βαθμό ποδοσφαιρική. Παρασύρεται η ομάδα από τον ενθουσιασμό του κόσμου
και δεν είναι τόσο κοινική όσο πρέπει. Δηλαδή και τις δύο φορές στα μάτς με τον Άγιαξ ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στην Τούμπα, αλλά δεν είχαν την διαχείριση που έπρεπε. Βέβαια δεν είχε και την τύχη με το μέρος του. Εντάξει, okay. Καλά, το 16 ας πούμε που όλοι νομίζαμε ότι πάει παράταση και ξαφνικά σου ήρθε ένα γκολ από το πουθενά. Που θα μπορούσε όχι να μην πάει παράταση, θα μπορούσε να το έχει καθαρίσει ο ΠΑΟΚ από το ναι. 60-70. Που έλεγε και ο Κλάσεν ότι εκεί που λέγαμε όλοι ότι είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση, ότι πάμε παράταση, ότι δεν είμαστε σε καλή μέρα εμείς και ότι ο ΠΑΟΚ δημιουργεί και απειλεί, εκεί έβαλα τον γκολ. Το έχουν τονίσει και ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Ξαναλέω ότι θα πρέπει η ομάδα να είναι πιο κοινική, πιο αποτελεσματική μέσα στη Τούμπα. Γιατί, παιδιά, όπως και να το κάνουμε, ο ΠΑΟΚ δεν είναι ακόμα στο επίπεδο του Άγιαξ, δεν είναι ακόμα στο επίπεδο της Μπενφίκα, δεν είναι στο επίπεδο της Τσέλσι, δεν ήταν στο επίπεδο της Άλκη όταν την αντιμετώπισε. Έχουν αυτές οι ομάδες την εμπειρία, την ικανότητα, την ποιότητα, τη φανέλα. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, όχι του Άγιαξ. Νομίζω ότι δεν πρόκειται να το φτάσει ποτέ το επίπεδο του Άγιαξ και της Ρεάλ Μαδρίτης και της Γιουβέντους. Εντάξει, μιλάμε για απίστευτα κλαμπ. Αλλά θα μπορεί σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ με σωστά βήματα να φτάσει σε αυτές τις ομάδες, τουλάχιστον στο αγωνιστικό κομμάτι. Γιατί και δυνατό μεγαλομέτωχο έχει, με τεράστια οικονομική επιφάνεια, και ποδοσφαιριστές έχει και γενικότερα είναι μια ομάδα που όπως είναι τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες, πάρα πολύ μεγάλες. Απλά χρειάζεται κάθε χρόνο να γίνεται ένα μικρό, μεγάλο, δεν έχει σημασία, να γίνεται ένα βήμα προς τα εμπρός. Δεν έχει αυτή η ομάδα ταβάνι. Ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, δεν θα φτάσει στο επίπεδο του Άγιαξ και της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά μπορεί ο ΠΑΟΚ να γίνει μια ομάδα που θα έχει σε ταχτά χρονικά διαστήματα παρουσία στους ομίλους του Champions League. Εντάξει, πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Για μια ελληνική ομάδα, όπως είναι τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολο να δώσει το παρόν στους ομίλους. Θα πρέπει σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ όμως να δώσει για πρώτη φορά το παρόν και συνέχεια να δει πώς θα μπορεί να το δίνει όσο πιο σε όσο μεγαλύτερα τόσο πάνω τακτικά διαστήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν την επόμενη πενταετία ο ΠΑΟΚ μπει τρεις φορές στους ομίλους, θα είναι μια τεράστια τεράστια επιτυχία. Εγώ δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να δώσει, για παράδειγμα, από φέτος μέχρι τα επόμενα πενταετία, να δώσει πέντε φορές το παρόν στους ομίλους. Και δεν ξέρουμε και πώς θα είναι και οι όμιλοι τα επόμενα χρόνια. Αλλά με τις παρούσες συνθήκες, όπου 26 ομάδες έχουν εξασφαλισμένη παρουσία στους ομίλους και ψάχνουμε από όλο το πανηγύρι του καλοκαιριού δρόμους των πρωταθλητών, δρόμους των πρωταθλημάτων, προκριματική γύρη, play-off, όλο αυτό το ταμπαντούρι γίνεται για 6 θέσεις. Ο ΠΑΟΚ μπορεί φέτος να πάρει το 1 από τα 6 εισιτήρια. Βέβαια, η τύχη πάλι ή η μικρή βαθμολογία του ΠΑΟΚ ή συνδυασμός και των δύο τον έφερε μέσα από ένα πολύ δύσκολο δρόμο που γίνεται πιο εύκολο στη συνέχεια. Αλλά για να φτάσει εκεί ο ΠΑΟΚ, δηλαδή να παίξει με τον Αποέλ την Καραμπάχ, θα πρέπει σήμερα να κάνει το πρώτο βήμα για να αποκλείσει τον Άγιαξ. Είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι όμως απίθανο. Αυτή η ομάδα και τα προηγούμενα χρόνια που δεν είχε την ποιότητα που είχε τώρα, στα δύσκολα έβγαζε ένα πολύ δυνατό χαρακτήρα. Και από πέρσι, να μην πω από πρόπερσι, έχει βαλθεί να σπάσει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και τη μία αρνητική παράδοση μετά την άλλη. Οπότε γιατί να μην σπάσει μια αρνητική παράδοση που έχει ο ΠΑΟΚ με Ολλανδικές ομάδες. Θυμίζω, δεν έχει ο ΠΑΟΚ πρόκριση. Ναι. Έχει παίξει με Αλκμαρ, έχει παίξει με Ειτχόφεν, έχει παίξει με Χέρεμφεν, έχει παίξει με Άγιαξ. Δεν έχει πρόκριση ο ΠΑΟΚ. Αλλά επειδή αυτή η ομάδα ξανά από πέρσι έχει βαλθεί να σπάσει όλα τα ρεκόρ και να μας τρελάνει, νομίζω ότι έχει όλα τα φόντα, αν τη βοηθήσει και λίγο η τύχη, να ζήσουμε για πρώτη φορά πρόκριση του ΠΑΟΚ επί Ολλανδικής ομάδας και ποιας ομάδας, εντάξει, της κορυφαίας ομάδας της Ολλανδίας. Το αν είναι τώρα καταστροφή για τον Άγιαξ το Ολλανδικό ποδόσφαιρο, δεν μας νοιάζει. Θα επιβιώσει το Ολλανδικό ποδόσφαιρο και ο Άγιαξ. Γενικά νομίζω δεν είναι. Θα πουλήσουν τον Έρε σε 70 εκατομμύρια και άλλα 80 τον Φαντεμπέκ. Θα έχουν βάλει στα ταμεία 300 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα χρήματα που έχουν πάρει από De Jong και De Ligt. Έχουν παίξει στις ακαδημίες, θα βρει τον δρόμο ο Άγιαξ. Ναι. Γιατί ο Άγιαξ αυτό κάνει. Μία βρίσκει τον δρόμο, μία τον χάνει. Αλλά υπάρχει το πλάνο ανά τριετία, πενταετία να βγάζει μια πολύ δυνατή ομάδα. Το θέμα είναι να βρει τον δρόμο του ΠΑΟΚ, τον ευρωπαϊκό δρόμο, γιατί ξαναλέω, ακόμα και αν ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει
αριστερό μπακ και ακόμα τη στιγμή που δεν έχει επιθετικό που θα ήθελε ο Αμπέλ Φερέιρα για να πλαισιώσει τον Ακπομ, εγώ μπορώ να πω με τα βεβαιότητα ότι ο ΠΑΟΚ διαθέτει πολύ καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και ακόμα πιο καλή από την ΑΕΚ. Αλλά αυτή είναι μια κουβέντα που θα την κάνουμε όταν τελειώσει η ευρωπαϊκή ιστορία, ελπίζουμε με πρόκριση του ΠΑΟΚ στους ομίλους του Champions League. Σε επίπεδο ενδεκάδας νομίζω δεν περιμένουμε πολλές. Καμία αλλαγή. Δεν περιμένουμε εκπλήξεις. Δηλαδή μιλάμε για Πασχαλάκη, τη γνωστή άμυνα Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Γιαννούλη. Στη μεσαία γραμμή το Καντουρί, ο οποίος φαίνεται να το παλεύει με το θέμα στη μέση, στην πλάτη. Και θα είναι κανονικά παρόν. Είναι σε καλή κατάσταση. Έχει κάνει τις θεραπείες του. Έχει κάνει ό,τι έπρεπε όλες τις τελευταίες ημέρες με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και νομίζω θα είναι κανονικά παρόν στην ενδεκάδα. Εγώ λέω με City μαζί του. Αυτό βλέπω πιο πιθανό. Δεξιά σαν πάρει θεραπείες, Σβάρ και Πέλκα με Ακπόμ στην κορυφή. Κάπως έτσι νομίζω ότι θα πάει η ομάδα σήμερα. Δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Του Άγιαξ την είπαμε πριν. Καμία νίκη ο ΠΑΟΚ, τρεις οπαλίες, μία νίκη του Άγιαξ, ο απολογισμός των τεσσάρων επίσημων συναντήσεων του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ, γιατί υπάρχουν και φιλικά. Ναι. 6 γκολ υπέρ έχει βάλει ο ΠΑΟΚ, 7 γκολ έχει πετύχει ο Άγιαξ. Και όμως ο ΠΑΟΚ δεν έχει νίκη. Που θα μπορούσε να έχει και δύο νίκες. Τα παιχνίδια τους έχουν γκολ συνήθως πολλά. Δηλαδή πέρα από εκείνα από το Άμστερνταμ που είχε βάλει ο Τζάλμα τα υπόλοιπα όλα. Όχι, και το προηγούμενο με τον Ήβιτς 1-1 ήταν. Ναι, και εκείνο είναι ένα. Πω από εκείνο με τον Ήβιτς. Πού να το ξεχάσει και εκείνο. Εκείνο τον γκολ. Η τελευταία ανάσα κανονικά του Ήβιτς τότε. Είναι παιχνίδια με γκολ. Είναι αυτό που έλεγε και ο Σταύρος νωρίτερα. Ότι το περιμένεις ότι θα σκοράρει ο Άγιαξ. Απλά πρέπει και εσύ να μπορέσεις να βάλεις παραπάνω γκολ από τους Ολλανδούς. Είναι σε καλή κατάσταση γενικά νομίζω η ομάδα. Φάνηκε και χθες. Από όσα υπόθηκαν, προφανώς και όλοι το πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Εντάξει, είναι νομίζω αυτό που λες εσύ, ότι το βράδυ θα φανεί τι θα γίνει. Ό,τι και να πεις τώρα, να πεις ότι μιλάμε για κλειστό παιχνίδι, να πεις ότι μιλάμε για παιχνίδι με κόντρα, να πεις ότι δεν έχει καμία ουσία. Μπορεί να περιμένεις ένα κλειστό παιχνίδι δεν μπορείς να σου πούμε γκολ, μπορεί να περιμένεις ένα παιχνίδι με γκολ και να κολλήσει το 0-0. Καθόλου άσχημο νομίζω. Είναι πώς θα πάει η βραδιά, πώς θα ξεκινήσει. Σίγουρα να μην βυσικάσει κανείς ποτέ. Και στην πορεία θα φανεί πώς θα πάει το παιχνίδι. Ο κόσμος ήταν εκεί από νωρίς. Από τις 5 θυμίζουμε χτες οι θύρες. Καλό είναι να πάτε στο τέντο πιο νωρίς. Γιατί μετά όσο περνάει η ώρα υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση. Οπότε όσο πιο νωρίς να μπείτε μέσα να είστε άνετοι. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο αγάπη από τις 6.30 ώρα. Ναι, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει θέμα. Και από εκεί και πέρα να πάνε όλα καλά νομίζω για όλους. Πραγματικά αυτό είναι το σημαντικό σε πρώτη φάση. Στο μεταξύ κάτσε να δω, έχουμε καμιά μεταγραφή. Σε τι? Α, στα αθλήματα. Στα αθλήματα. Λοιπόν, έχουμε μία μεταγραφή στο Πόλο. Πήρε ο ΠΑΟΚ τον 24χρονο Λέκιτς, ο οποίος άφησε τον Απόλλωνα Σμύρνης και θα αγωνίζει με τον ΠΑΟΚ. 24χρονών, Σέρβος Περιφερειακός. Τζόρτζε Λέκιτς, μεταγραφή για την ομάδα του Πόλο. Η ομάδα κολύμβησης τα πήγε μια χαρά, 19 μετάλλια. Δεύτερη στην Ελλάδα, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύβησης Open, το οποίο έλαβε χώρα στον Άλυμο Αττικής. 19 μετάλλια, καλός απολογισμός, δεύτερη δύναμη ο ΠΑΟΚ στην Ελλάδα. Και υπάρχουν και δηλώσεις στο ΠΑΟΚ 24 της Μιλιάνα Σμιλίνκοβιτς, της αμυντικού από τη Σερβία, η οποία δήλωσε ενθουσιασμένη για τους αγώνες του Champions League. Πιστεύω πως η ομάδα μας θα κάνει καλές εμφανίσεις. Έχουμε δουλέψει σκληρά για να είμαστε έτοιμες. Θα είμαστε έτοιμοι για τα μάτς στο Βέλγιο. Και θα είναι οι αγώνες. Ήταν οι αγώνες μάλλον με ανδρικές ομάδες, γιατί έπαιξαν και με φιλικά με ανδρικές ομάδες οι γυναίκες του ΠΑΟΚ. Οι αγώνες αυτοί ήταν δύο πολύ καλά τεστ για μας και αποδείξαμε πως είμαστε ικανές. Και αν έχουμε λίγη τύχη, μπορούμε να εκπροσωπήσουμε επάξια την Ελλάδα στο Champions League των γυναικών.
Ο Αυγενάκης δεν θα είναι στην Τούμπα, αλλά νομίζω θα είναι κανονικά ο ομοσπονδιακός τεχνικός το απόγευμα. Ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός. Ναι. Νομίζω θα είναι παρόν για να δει από κοντά το παιχνίδι. Το φάγατε τον Άγγελο. Το φάγατε. Θέλετε τον ξένο. Ναι. Θέλετε και τον Ολλανδό, τον Φαντεσίπ. Πες το λίγο, πες το λίγο. Ποιο? Γεια σου. Δεν λέω τίποτα. Τίποτα, το κόψαμε. Δεν λέω τίποτα. Γιατί? Είμαι εκνευρισμένος που φάγατε τον Άγγελο. Κάτσε, ρε, με χρονοκαθυστέρηση, εκνευρίστηκες. Όχι, θέλω. Λογαριασμό σου. Δηλαδή, πέρασε τόσο καιρό, μια εβδομάδα πέρασε. Και στην ομάδα μπάσκετ την Πολύπαθη είχαμε προχθές την προσφυγή του Θοδωρή Ζάρα. Ναι. Που ζητάει 77.000 ευρώ. Πολλά περισσότερα από τα 1.500 που, για τα οποία έκανε προσφυγή και ήρθε τον μπαν από την UEFA. Ο Μιλιάνοβιτς ήταν. Ο Μιλιάνοβιτς. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την ομάδα μπάσκετ. Δεν ασχολείται άνθρωπος. Ούτε ο Πάδος νομίζω ασχολείται, ούτε αυτοί που έχουν μείνει στην ομάδα δεν καταλαβαίνουν το λόγο για τον οποίο παραμένουν. Εγώ σαν Στέργιος, ναι, να σου πω την αλήθεια. Και οι μέρες περνάνε. Τώρα τι θα γίνει τελευταία στιγμή, έχω κάτι στο μυαλό μου. Αλλά εντάξει, θα πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί οριστική λύση για την ομάδα μπάσκετ. Αλλά προμηνύεται μια χρονιά πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Γεγονός. Θα έχουμε μέρες δυστυχώς να το σχολιάσουμε. Ελπίζουμε σύντομα να αρχίσουμε να σχολιάζουμε θετικά πράγματα για την ομάδα μπάσκετ. Δεν ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρει. Ξέρω ότι δεν είναι το πλέον εμπορικό θέμα. Πόσο μάλλον, εντάξει, ανεξάρτητα αν σήμερα έχουμε το ΠΑΟΚ Άγιαξ και στα καλύτερα να ήταν η ομάδα μπάσκετ, λογικό να μην ασχολείται άνθρωπος. Όταν η ποδοσφαιρική ομάδα παίζει με τον Άγιαξ. Αλλά γενικότερα είναι αλήθεια, η πικρή αλήθεια, ότι ελάχιστοι είναι οι φίλοι του ΠΑΟΚ που πονάνε την ομάδα και ασχολούνται μαζί της και προσπαθούν να βρουν τρόπους ή να βοηθήσουν με τις όποιες δυνάμεις έχουν ή να δουν τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν ξέρω αν γυρνάει το κλίμα και να αρχίσει περισσότερος κόσμος να ασχολείται με την ομάδα μπάσκετ, η οποία όντως τη δεκαετία του 90, παρότι ακούγεται κλισέ, κράτησε όρθιο και περήφανο τον κόσμο του ΠΑΟΚ, γιατί το ποδόσφαιρο ήταν σε δραματική κατάσταση. Δραματικότατη. Μια τουμπάδια με παίκτες αμφιβόλου αξίας και ποιότητας, η ομάδα μπάσκετ και ευρωπαϊκά τρόπαια έφερε και τελικούς σε λεπτομέρειες ευρωπαϊκούς έχασε και πρωτάθλημα πήρε που θα μπορούσε να πάρει περισσότερα. Ασόψονται όμως κάποιοι κύριοι με τα γκρι που τότε βοηθούσαν τον Ολυμπιακό. Ήταν καλοί όμως τότε οι διαιτητές τύπου Παπαδημητρίου, ακόμα θυμάμαι τα 5 δευτερόλεπτα του Σάβιτς. Αλλά η κατάσταση αυτή δείχνει πολύ μακρινή και έχουμε μείνει να βλέπουμε μόνο παλιά παιχνίδια των φοβερών ομάδων που είχε χτίσει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, από πού να το πάρουμε και πού να το αφήσουμε, βάζω μια νοτελεία. Δεν μου λες. Ναι. Θα δώσεις προγνωστικά τώρα. Δεν θέλω να δώσω. Όχι για ΠΑΟΚ. Γιατί? Το βγάζουμε αυτό. Γιατί? Όχι, όχι, όχι. Γιατί είναι το γούρι. Δεν δίνουμε ΠΑΟΚ. Τα υπόλοιπα. Λοιπόν, από ΕΛ Καραμπάκ. Θα σου πω αμέσως. Από ΕΛ 2. Παρότι δεν είμαι διαβασμένος. Περίμενε. 3-10 το Χ. 4-35 το διπλό. Από στοίχημα. Με μια πρώτη ανάγνωση νομίζω ότι τα δύο φράγκα που πληρώνει ο ΑΠΟΕΛ είναι καλά νομίζω. Άμα θες μπορεί να δώσει και over under τα πάντα. Όχι, όχι. Νομίζω ότι ο άσος του ΑΠΟΕΛ αξίζει. Ξαναλέω, δεν έχω διαβάσει. Θα το κάνω τις επόμενες ώρες πριν πάω στην Τούμπα. Αλλά νομίζω ότι με μια πρώτη ματιά ο άσος του ΑΠΟΕΛ είναι καλός. Τώρα από εκεί και πέρα δεν θα έβαζα ούτε μισό ευρώ στη Δυναμό Ζάγκρεπ και στο 1,44. 7,50 το γενικότερα οι ομάδες. Δεν παίζω ποτέ τελευταία χρόνια ομάδες από την Κροατία, από την Αλβανία, από τη Βουλγαρία. Πραγματικά έχουν βγει κάτι αποτελέσματα. Τρίβει τα μάτια σου. Δηλαδή, μπορεί να βγει σήμερα Δυναμό Ζάγκρεπ Φερεσβάρος 0-1 και να γίνει επαναληπτικό 0-2 και να περάσει Δυναμό. Ναι. Καλά να είναι οι άνθρωποι. Πάμε Club Breeze Δυναμό Κιέβου. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εσύ αγάπη, τι ψέματα να πω. Μα δεν έχω διαβάσει, σου λέω. Δεν χρειάζεται να διαβάσει. Δες λίγο πώς το σκέφτεσαι. Επειδή εσύ δεν χρειάζεται να διαβάσει και στέλνει τον κόσμο στο κουβά, δεν σημαίνει ότι θα το κάνω κι εγώ. Εγώ δεν είπα ακόμα, περίμενε. Εγώ θα έλεγα Ερυθρός Αστέρας Κοπεχάγη Χ. Χ. Χ, ναι. Πόσο κάνιες έχω. Δεν τη βλέπω την Κοπεχάγη. Θα παίξω κάνιες. Έχει παίξει βασικά μέχρι τώρα. Έχει παίξει μέχρι τώρα. Πρέπει να έχει παίξει. Πού να έχει παίξει. Δεν είμαι σίγουρη. Δες το λίγο. Άρα τι δίνεις εσύ. Άσο από ελ και. Μια πολύ βιαστική ματιά. Άσο από ελ και εκεί τον Ερυθρό Αστέρα.
Βαριέμαι να ψάξω και τον Κάνια. 2-0-2 από ελ. 3-25 το χ στον Ερυθρό Αστέρα Κοπενχάγη. Τα φοβάμαι τα χ, δεν ξέρω. Βάλω το άσοχη. Ό,τι θέλω θα πέσει βέβαια η απόδοση. Αλλά οκ. Okay. Βάλω ό,τι θέλει. Θα μα πει κανένα σημείο τέννη να πάει ο κόσμο στον Κουβά. Λοιπόν, περίμενα να σκεφτώ. Από ελ Καραμπάχ. Έλα, πες μας το τένις που το έχεις. Δεν έχει τένις τώρα, ρε Στέργιο. Πώς δεν έχει? Μικρά άτομα. Στα μεγάλα προκόψαμε, αγάπη. Δεν έχεις πετύχει σημείο. Την έχουμε κάνει στην κουβέντα 100.000 φορές. Δεν έχεις πετύχει σημείο. Κάθε φορά δεν λες καταλάβεις, οπότε λέγει το δικό σου, δεν με πειράζει καθόλου. Τα Κουβά. Μια χαρά. Λοιπόν. Στα δημοφιλή στοιχήματα βλέπω τώρα σε στοίχημα είναι ο ΠΑΟΚ σε απόδοση 4. Δεν ήταν ακουμπάμε τον ΠΑΟΚ όμως. Ο Αποέλ σε απόδοση 2-0-2. Ο Κύριος στο τουρνουά Montreal Masters 2-0-5. Η Μπασάκ σε χείρα αύριο στο 2-55 και η Δυναμό Ζάγκρεπ στο 1-44. Ω, καλό σύνολο βγάζει αυτό. Ποιο? Καλό σύνολο βγάζει, απόδοση. 60 απόδοση. Μπράβο. Καλό. Καλή επιτυχία σε όσους παίξουν. Βασικά είναι η μέρα που πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ. Δεν παίζουμε όμως τον ΠΑΟΚ. Και ούτε δίνουν προγνωστικά. Ναι. Γιατί είναι τα γούρια. Δεν τα πειράζουμε αυτά, δεν παίζουμε με αυτά. Έτσι, Στέργιο. Λοιπόν, αυτά και με τα στοιχηματικά. Δεν έχει προκύψει κάτι άλλο. Θυμίζω από τις 5 θα ανοίξουν οι πόρτες της Τούμπας, αλλά νομίζω από τις 2, 2.30, 3 θα γίνει ένας πανικός στη γύρω περιοχή. Μικράς Ασίας, Κλεάνθους, Λαμπράκι. Θα ξεκινήσει από νωρίς η μάχη. Εντάξει, 5 ώρα θα ανοίξουν οι πόρτες. Το ΠΑΟΚ 24 θα είναι εκεί από νωρίς, αγάπη. Θα είμαστε όλοι εκεί από νωρίς, μέσω του Λίμπερο και μέσω του ΠΑΟΚ 24. Να δώσουμε μέσω βίντεο εικόνα και ήχο για όσους είναι μακριά από την Τούμπα σήμερα και δεν θα μπορέσουν να είναι δυστυχώς στο παιχνίδι. Είτε γιατί θα εργάζονται, είτε γιατί τα έχει φέρει η ζωή έτσι, αγάπη, και είναι σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης ή του κόσμου. Open TV, Στέργιο και Γρηγόρης Ατρίδης. Ρεπορτάζ Πάγκου. Πολλοί ρωτάνε πώς θα δουν το παιχνίδι στο εξωτερικό που μας ακούνε. Παιδιά, απλός είναι ο τρόπος. Υπάρχει το Web TV του Open. Ανοιχτό είναι, δεν υπάρχει κάτι. Γράφετε Open TV live, σας βγάζει το link και βλέπετε κανονικά το παιχνίδι. Γρηγόρης Ατρίδης. Χωρίς να πρέπει να αλλάξετε την IP σας, να μπείτε σε διαδικασίες VPN κτλ. Είναι απλή διαδικασία. Είτε είσαι στη Χαβάη, είτε στην Αλάσκα, είτε στην Ζάμπια, τα φιλιά μας εκεί στον ΒΑΠ, ναι, που το έχει απογειώσει. Τα τελευταία βίντεο πραγματικά είναι υψηλής αισθητικής, δηλαδή η μουσική είναι απίστευτη, βιολιά μέσα, άστο, κόντρα μπάσο, γίνεται πολύ καλή δουλειά και στη Ζάμπια. Ξαναλέω, μπαίνετε στο Web TV του Open και βλέπετε ζωντανά την πολύ σπουδαία σημερινή αναμέτρηση. Εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Παραδείγμα σκητάλη σε Γιώργο Παναγιωτίδη. Σε Γιώργο Παναγιωτίδη, ναι. Παρέα θα είναι μαζί σας μέχρι τις 5. Λοιπόν, μαζί μας το Ρίζεσι Καζίνο 22 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη, το live του Ηλία Βρετού, το πάρτι στον υπαίθριο χώρο του Alfredo's Gardens, δίπλα ακριβώς στο Ρίζεσι Καζίνο. Αυτά από μας. Τα λέμε σε λίγη ώρα, σε 2-3 ώρες από την Τούμπα, θα είναι όλο το ΠΑΟΚ 24 εκεί. Για μια πολύ σπουδαία βραδιά, ελπίζουμε να έχει τη θετική κατάληξη για τον ΠΑΟ και να παραμείνει η πρόκληση ανοιχτή για το πολύ σπουδαίο βράδυ που θα ακολουθήσει την επόμενη Τετάρτη 13 Αυγούστου στη Johan Cruyff Arena. Μέντε στο Λίμπερο 107,4, ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι.